Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε πλήρη σύνθεση. Ναι, είδαμε και το ζήρα στους διαδρόμους, να ετοιμάζεστε. Έρχεται. Δεν το λιτώνεις από αυτό. Έρχεται να δούμε και ποια αναλυτικά τη σημερινή συνεδρίαση, τι περιμένουμε δηλαδή, τι πληροφορίες υπάρχουν κτλ. Τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup. Κρίσιμη θεωρείται και αυτή. Αλίμονο. Αλλά να κρατήσουμε αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Στράτος Αμπαλής, ότι η Γερμανική Βουλή, η οποία έχει κανονίσει να ψηφίσει τη σχετική απόφαση μέσα στη βδομάδα, κλείνει 30 του Νοέμβρη. Πάντως, εγώ θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το καλοκαίρι που είχαν επανέλθει. Είχαν επιστρέψει μια μέρα από διακοπές. Ναι. Αλλά αυτό δεν το εύχομαι. Καλό να μην γίνει έτσι. Δεν είναι καλό. Γιατί άμα γυρίσει με διακοπές το άλλο. Είναι και λίγο νωρίς. Όχι, λίγο πολύ. Καλά, δεν θα πάνε όλοι για σκι, φαντάζομαι. Για σκι, φαντάζομαι όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μιχάλη τον Τεζάρη. Να τον καλημερίσουμε, να δούμε και το ρεπορτάζ μας. Έλα, Μιχάλη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε με μια έκρηξη που είχαμε νωρίς τα ξημερώματα, στις 4 και 4 στην Αγίου Κωνσταντίνου στο Μαρούσι. Άγνωστος τοποθέτησε ένα εκρηκτικό μηχανισμό σε ATM που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ. Στο σημείο βρίσκεται εκεί από την πρώτη στιγμή ο συνάδελφος ο Γιώργος Τσελίκας για να μας πει περισσότερα για ό,τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Γιώργο, καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον. Από το Μαρούσι, λοιπόν, όπως βλέπετε, ισχυρότατη έκρηξη στο ATM εδώ της Τράπεζας Πειραιώς. Έχουν προκληθεί πάρα πολλές ζημίες και μέσα στο χώρο του σούπερ μάρκετ. Τι είχε ATM είχε εκεί, Γιώργο? ATM, το ATM της Τράπεζας της Πειραιώς. Είναι μέσα στο σχήμερο, βλέπετε κάτω στην μπουκάλα. Το βλέπουμε. Κάτω είναι η μπουκάλα, η μπαταρία την πήραν, ήρθε η σήμανση πριν λίγα λεπτά. Τα πήραν τα λεφτά? Λεφτά πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό, δεν ξέρουμε πόσο, αλλά πήραν, προλάβανε και πήραν. Τα μαύρα κουτιά. Ναι, είναι παιδιά η μέθοδος γνωστή που έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε, αυτό ενεργοποιούν λοιπόν με μια μπαταρία την μπουκάλα προπανίου, που είναι εκεί δεξιά εμαυρισμένη. Σε απόσταση 30 μέτρα πάνε, κάνουν την ανατίναξη, βουτάνε ό,τι βρίσκουν την ώρα και φεύγουν. Ευτυχώς που δεν πρέπει. Στο τέλος δεν βάζει κανείς ATM στο μαγαζί του, παιδιά, έτσι όπως με τη ροή αυτών των καταστάσεων. Ναι, βέβαια. Το μαγαζί καταστραφεί. Εκεί μέσα, αν δείτε, μπήκα εγώ μέσα στο μαγαζί, εκτός από τα τρόφιμα που έχουν πέσει όλο από τα ράφια. Έχει και ζημιά στη τύχη. Έχουν πάθει ζημιά, ήταν ισχυρότητα. Καλά που δεν πρέπει να γίνει ώρα, γιατί ο Αγίου Κωνσταντίνου είναι κεντρικότερο δρόμο στο Μαρούσι. Τι ώρα έγινε το γεγονός? 4 και 4 τα ξημερώματα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα συντρίμια πεταχτήκαν, τα πληκτρολόγια από το ΕΤΕ πεταχτήκαν απέναντι στον δρόμο. Σε απόσταση δηλαδή 10 μέτρα. Ευτυχώς που δεν έγινε. Κανένα πεζό ή κανένα δίκυκλο θα είχε πρώτο, θα είχε τραυματιστεί. Τώρα λοιπόν η σήμανση εξτάζει και την μπουκάλα, όπως βλέπετε στους δέκτες σας. Είναι η μπουκάλα αυτή που σηκώνουν τα παιδιά τώρα προπανίου. Έκανε αφήσει και ένα σακίδιο με τα συνεργά του. Το πήρε και η ασφάλεια αυτό. Να εξετάσει τυχόν DNA και ίχνη. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, δεν έχει πρόβλημα γιατί είναι μέσα το σούπερ μάρκετ σε μεγάλο. Εντάξει, τώρα μαζεύουν εκεί τα συμμάζευτα. Μαζεύουν τα συντρίμια. Έτσι. Έτσι. Εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλά, καλημέρα. Μιχάλη, έχει κάτι ακόμα? Βεβαίω. Δεν μαζεύουν μόνο τα συμμάζευτα εκεί στο σούπερ μάρκετ. Να πούμε, τα συμμάζευτα προσπαθεί να μαζέψει και το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων τη Ελλάς, που ερευνά περιπτώσεις αστυνομικών οι οποίοι βιοπράγησαν κατά λοδαπών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες από τον τύπο, υπάρχουν κάποια περιστατικά τα οποία πραγματικά συγκλονίζουν και απορεί κανείς πώς άνθρωποι μπόρεσαν να κάνουν αυτά σε συνανθρώπους μας. Να πούμε ενδεικτικά πως το Εγάλαιο στις 14 Οκτώβου αστυνομικοί εξύβρισαν δύο Πακιστανούς, τους μετέφεραν στο ΑΛΦΑΤΑΦ, τον έναν από τους δύο του έβγαλαν τα νύχια με πένσα, ενώ του άλλου του έκοψαν το μουστάκι με το ψαλίδι, προφανώς για να τον εκφοβήσουν για ό,τι άλλο μπορούν να κάνουν. Στις 3 Τετάρτου, αστυνομικοί ξυλοκόπησαν τρεις μετανάστες στην Φωκίωνος Νέγρη, με αποτέλεσμα ένας 19χρονος Παλαιστίνιος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ενώ στο Δόμεν Άνδρου, στις 14 πρώτου, είχαμε ένα περιστατικό ακόμη αστυνομικής βίας, όπως καταγγέλει και καταγράφει η έκθεση αυτή της Ελλάς, όπου αστυνομικός εξύβρισε αλλοδαπό Αφγανό, το χτύπησε και στη συνέχεια του έκαψε και τα νόμιμα έγγραφα, βάζοντάς τον σε μια διαδικασία εκ νέου. Τους έχουν βρει αυτούς τους αστυνομικούς? Ναι, τους έχουν βρει. Μάλλον σε πολλές περιπτώσεις γίνονται έρευνες, σε κάποιες άλλες έχουν τακτοποιηθεί η δράση με τα άτομα. Και αναμένουμε να δούμε βέβαια με μεγάλο ενδιαφέρον τι ακριβώς θα γίνει και σε αυτή την έκθεση, γιατί από εκθέσεις υπάρχουν πολλές. Η ουσία τι γίνεται, στην πράξη τι ακριβώς συμβαίνει. Να πούμε ένα θετικό για την αστυνομία που δεν είναι άλλο από την εξάρθρωση της ομάδας εκείνης, η οποία στις 17 Φεβρουαρίου έκανε τη ληστεία στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Πρόκειται για τρία άτομα, να μην αναφέρουμε ξανά. Ένας άνδρας μάλλον 49 ετών, 36 και ένας άλλος 50χρονος. Αναζητούνται δύο ακόμη
άτομα, 58 και 30 ετών. Όλα έγιναν γνωστά όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να έφτασαν στις πληροφορίες μάλιστα στους αστυνομικούς για μια ομάδα 5 ατόμων που προσπαθεί να πουλήσει αρχαία. Πριν από 9 μήνες έγινε η ληστεία. Κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του ενός. Έγιναν προσπάθειες να κλειστούν κάποια ραντεβού. Δεν τα κατάφεραν. Τελικώς, τα ξημερώματα του Σαββάτου έγινε το ραντεβού αυτό σε ξενοδοχείο της Πάτρας και εκεί ξεκίνησε να ξυλίγει το κουβάρι. Συλλήφθησαν τα 3 άτομα και μάλιστα να πούμε ότι τα αρχαία τα είχαν κρύψει σε απόσταση μόλις 3 χιλιόμετρων από το μουσείο. Ενώ ψάχναμε πάντου. Και είδαμε νωρίτερα βέβαια τα περιστατικά κάτω στην Κρήτη. Αίσθηση προκάλεσαν, έτσι δεν είναι λόγος. Ναι, για τη Χρυσή Αυγή δεν είναι λόγος, είναι πρακτικά προκαλούν αίσθηση. Έχουν προκαλέσει και ανησυχία μεγάλη. Μην δούμε και τα μηνύματα των τηλεθεατών εδώ, Μιχάλη. Τη σημαία βέβαια της Χούντας. Έχουμε τις απειλές του Ηλία Καστιδιάρη, του κυρίου Καστιδιάρη κατά αστυνομικών. Κανείς πολίτης, φαντάζομαι, δεν θα μπορέσει ποτέ να το κάνει αυτό και δεν υπάρχει και λόγος γιατί υπάρχει ένωμη τάξη. Να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Νίκος Δένδιας είχε πει με αφορμή το Corpus Christi ότι σε περίπτωση που υπάρχει, που οι αστυνομικοί θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσουν στην προσαγωγή ή στην σύλληψη κάποιου, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα και με τη βουλευτική του ιδιότητα, μπορούν να το κάνουν αν παραβαίνουν τον νόμο. Δεν βλέπω να έγινε κάτι τέτοιο εδώ, Μιχάλη. Δεν έγινε. Εδώ είχαμε εκφράσεις πολύ βαριές από τον κύριο Κασιδιάρη. Ο αξιωματικός θα έπρεπε να τον έχει πιάσει τον κύριο Κασιδιάρη και να του έχει απαγγείλει, να τον έχει πάει μέσα. Κανονικά για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Που δεν προβλέπεται εδώ η διαδικασία τέτοια για βουλευτή. Ότι, ναι. Αλλά θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει έστω και, πώς να το πει κανείς, ακόμα και για το. Να δείξει ότι κάτι γίνεται. Όταν ακούς βουλευτή να λέει εγώ είμαι ο επικεφαλής, στον επικεφαλής αστυνομίας, εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με το πώς γίνεται το όλο παιχνίδι μεταξύ αστυνομικών και μέλος Χρυσής Αυγής. Περισσότερα βέβαια θα μας πει ο συνάδελφος ο Μάριος ο Διονέλης, ο οποίος θα έχει καλύτερο ρεπορτάζ, είναι στην Κρήτη και τα ξέρει καλύτερα. Μας θα πει Μάριο. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ένα ρεσιτάλ πρόκλησης θα έλεγα ότι είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο από το κλιμάκιο των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι βρέθηκαν και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Είδαμε τον κύριο Κασιδιάρη αφενός από τα Χανιά να λέει ότι χρησιμοποιούν τη βουλευτική ασυλία για να οπλοφορούν πλέον νόμιμα, αλλά και για να αποφεύγουν, να διαφεύγουν του αυτοφόρου όταν κάτι δεν πάει καλά στις συγκεντρώσεις. Ναι. Είδαμε να βρίζει σκαιότατα τους αστυνομικούς, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι στα περιστατικά, στα πλάνα που βλέπετε, προσπάθησαν απλά να βάλουν φραγμό, επειδή υπήρχε όντως αντισυγκέντρωση αντιεξουσιαστών στη Χερσόνησο, στο ξενοδοχείο όπου είχε προγραμματιστεί η εκδήλωση της Χρυσής Αυγής. Και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και τα μέλη που τους υποστήριζαν ήθελαν οπωσδήποτε να περάσουν από το σημείο αυτό για να βρεθούν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τους αντιεξουσιαστές. Κάτι το οποίο προφανώς η αστυνομία δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να συμβεί. Αυτός ήταν ο λόγος της έντασης δηλαδή στην διαπροσωπική αντιπαράθεση που είχε ο κύριος Κασιδιάρης με τους επικεφαλείς. Βέβαια, η εικόνα που είδαμε δημιουργεί και απορίες για το γιατί δεν έγινε καμία ενέργεια από τους επικεφαλείς της αστυνομίας και φαίνεται να ανέχονται μια κατάσταση και ύβρις χιδέες εις βάρος τους. Και βεβαίως το αποκορύφωμα ήταν το πουλί, το οποίο το είδαμε και αυτό. Αστυνομία, εδώ ισχύει αυτό που λέμε συνήθως Ηλία. Δεν το περίμενα. Εντάξει. Πάντως εγώ επειδή είδα αυτό το Σαββατοκυριακό, είχα δει τα κριτικά sites και το Creta Live και άλλα sites. Ήταν γνωστή αυτή η εκδήλωση της Χρυσής Αυγής στη Χερσόνησο σε πολύ κεντρικό ξενοδοχείο και ήταν και γνωστό ότι θα γίνει και αντισυγκέντρωση. Δηλαδή δεν έγινε χθες ξαφνικά, γεια σας, μαζευτήκαμε να κάνουμε μια εκδήλωση. Αυτό δεν είναι περίεργο πάντως, συμβαίνει αυτό. Προφανώς, όχι, η αστυνομία γνώριζε δηλαδή ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτό. Αντέδρασε η αστυνομία μπροστά σε αυτό. Το είδαμε, δεν χρειάζεται. Πάντως το θέμα είναι σίγουρο ότι θα έχει και συνέχεια σήμερα. Είναι σαφές ότι θα έχει συνέχεια, βέβαια, γιατί έχει πάρει μεγάλη διάθεση το θέμα. Πάμε να ολοκληρώσουμε. Ναι, σας έλεγα ότι το αποκορύφωμα ήταν μέσα στην εκδήλωση πλέον, όταν είδαμε να σηκώνεται από τον βουλευτή επικρατείας της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Χρήστο Παπά, και η σημαία της 21ης Απριλίου, ο οποίος είπε ότι αυτή η σημαία έχει ταυτιστεί με ένδοξες περιόδους της ιστορίας της Ελλάδος και πάλι θα σημάνει την αναγέννηση της χώρας. Αν θέλετε μία προσωπική εκτίμηση, η Χρυσή Αυγή. Που έχει συνδυαστεί. Λίγο. Ναι. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει βουλευτεί στην Κρήτη και έχω την αίσθηση ότι έγινε μια προσπάθεια
να παίζει η Χρυσή Αυγή και στα δελτία ειδήσεων τα τοπικά και στις εφημερίδες σήμερα. Ναι. Και να, η τέχνη της πρόκλησης νομίζω σε πολλά σημεία έχει βγει στη Χρυσή Αυγή και αυτό ήταν που επεδίωξαν και με την παρουσία τους αυτή. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε εμείς να ακούσουμε τις ειδήσεις εν συντομία από την Άννα την Μπουσδούκου. Τώρα σε 2-3 λεπτά. Πάντως, δηλαδή, πίσω τα αξιοσημείωτα που ακούστηκαν και που είδαμε σε αυτό το βιντεάκι ήταν το ότι πλέον οπλοφορούν νόμιμα. Ναι, πλέον. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Πλέον. Σημαντικό. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που καταδεικνύει ότι δεν είναι. Μα τι να πούνε και ψέματα, αφού τα είχαν τα όπλα. Τι να πω. Αυτό μπήκε η σφραγίδα του κράτους από πάνω. Να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ελάτε το περίγραμμα των ειδήσεων. Ναι, Άννα Μπουσδούκου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Συμφωνία για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους αναζητούν Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωζώνη εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες καθυστερήσεις, διαμηνεί η ελληνική πλευρά. Εφικτό χαρακτήρισε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί να υπάρξει συμφωνία στο σημερινό Eurogroup, εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά σε μια λύση για το ελληνικό ζήτημα. Οργισμένη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού μετά τις ευάρους του διαιτησία από τον Αλέξανδρο Αρετόπουλο στον αγώνα με τον Πλατανιά. Κάνει λόγο για παροδία που εκθέτει διεθνώς το ελληνικό ποδόσφαιρο, επισημένοντας ότι η ΠΑΕ θα προστατέψει με κάθε τρόπο τα ένομα συμφέροντά της. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος δεν απέκλεισε την άμεση προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη. Ο αγώνας έληξε 2-1 υπέρ του Πλατανιά. Έως τις 9 Δεκεμβρίου παρατείνουν οι εισαγγελείς την αποχή από τα καθήκοντά τους παρά την εγκύκλιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για περικοπή μισθών και πειθαρχικούς ελέγχους. Νέες αποχές από τα καθήκοντά τους σήμερα, αύριο, καθώς και στις 6 και 7 Δεκεμβρίου αποφάσισαν οι δικηγόροι. Κλειστά θα μείνουν σήμερα και αύριο τα φαρμακεία. Εν τω μεταξύ, οι φαρμακοποιοί αναστέλουν επαόριστον την επιπιστώση χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα ζήτησαν και έλαβαν από τον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για την κλοπή στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η αστυνομία αναζητεί άλλα δύο άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Έκρηξη τα ξημερώματα σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων σε σούπερ μάρκετ στο Μαρούσι. Οι δράστες αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν. Το κόμμα του κυβερνήτη Αρτούρ Μας αναδεικνύεται πρώτο με καταμετρημένο το 99% των ψήφων στις προώρες περιφερειακές εκλογές στην Καταλωνία. Ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, ενώ η 12η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα Πανθρακικός Άρης. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Άννα μου. Καλημέρα. Έλα, Χριστίνα, να δούμε και τον καιρό. Καλημέρα σας και πάλι. Καλή εβδομάδα. Τοπικές συννεφιές στα ανατολικά και νότια σήμερα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, χωρίς βροχές. Οι άνεμοι μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, θα εξασθενήσουν κι άλλο. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στη Δυτική Ελλάδα στους 21 βαθμούς, 20 στα Δωδεκάνησα, 17 με 19 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά μόνο στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Βόρεια άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα ανατολικά και 18 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ασθενείς οι άνεμοι και 17 βαθμούς θερμοκρασία. Την Τρίτη, αργά το βράδυ, θα βρέξει στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Την Τετάρτη, οι βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Μέχρι εκεί την Τετάρτη, νύχτα πάνε πιο ανατολικά, δηλαδή έχει μια μικρή καθυστέρηση, αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Με τα καινούργια στοιχεία το σύστημα. Οι νοτιάδες στο Ιόνιο την Τρίτη θα ενισχυθούν στα 6, μετά στις περαιτέρω ενίσχυση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την Τετάρτη θα φτάσουν στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ, 4 με 6 στο Αιγαίο. Και την Πέμπτη, καθώς θα πλησιάζει το σύστημα, βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Στη συνέχεια στα υπόλοιπα επιρροτικά και την Παρασκευή τα έντονα φαινόμενα θα πάνε στο Ανατολικό Αιγαίο. Στη Δυτική Ελλάδα την Πέμπτη θα έχει και τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αρκετά ισχυρές δηλαδή, θέλω να πω, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Επίσης, οι νοτιάδες την Πέμπτη ενισχύονται στο Αιγαίο στα 8 και πιθανόν τοπικά 9 μποφόρ και την Παρασκευή θα εξασθενήσουν και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία που θα έχει ανέβει. Δυτική, νοτιοδυτική, όχι ακριβώς βοριάδες. Αλλά θα καθαρίσει πάντως. Καλώς. Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα το ξαναπούμε και αργότερα. Εδώ είναι και ο κύριος Ζήρας. Το Βασίλη. Καλή σας ημέρα. Πολύ κούρεμα, ρε Βασίλη. Μήπως είναι κανένα μήνυμα αυτό. Γιατί σε βλέπω σήμερα. Δηλαδή, αν έχουμε τέτοια κούρεμα από το Eurogroup, είμαστε ευτυχείς σήμερα. Όχι, τόσο πολύ δεν νομίζω. Τόσο πολύ δεν το βλέπεις. Άλλωστε, ξέρεις, δεν είναι και το χρέος αντίστοιχο της κόμης. Ναι, όντως. Και στα καλά δεν είναι. Ναι, καταβάζουμε στη θέση τα πράγματα. Στο δίτη διάσταση. Μάλιστα. Για μην αναφέρεστε στα ρεπορτάζ κάθε φορά με το τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Ό,τι γίνεται, το δείχνεις. Βέβαια. Είναι σαν να λες, δηλαδή, για παράδειγμα, ότι
Ένας τύπος πήγε, δολοφόνησε δύο, πήγε στο παρακάτω κατάστημα, το κλέψε ολόκληρο κτλ. Αλλά δεν πρέπει να το πούμε γιατί έτσι προβάλλουμε την εγκληματικότητα και μπορεί να πάρει παράδειγμα κανείς και να εγκληματίσει κι αυτός. Γίνεται. Δεν γίνεται. Το ότι η Χρυσή Αυγή μπορεί να το κάνει όντως για να προβληθεί. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κρύψουμε το πρόβλημα σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή, αν κρύψουμε τη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, δεν υπάρχει. Οι δραστηριότητες Χρυσής Αυγής πάντα αυτές ήταν. Απλώς δεν τις έδειχνες ότι δεν ήταν κοινοβουλευτικό κόμμα. Είναι στη Βουλή το κόμμα αυτό. Τι είναι η διαφορά. Είναι και με ισχυρό, με μεγάλο ποσοστό στη Βουλή. Μπορούμε να το συζητάμε αυτό το θέμα τώρα. Τι δείχνουμε, τι δεν θα δείχνουμε. Λοιπόν, κύριε Ζήρα, μία έτσι. Τώρα εκτίμηση δεν σου λέω να κάνεις, διότι τι εκτίμηση. Εντάξει, τώρα, μια εικόνα, πάντως. Σε λίγες ώρες θα το δούμε. Ναι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Εντάξει, αλλά μια εικόνα από τις διαβουλεύσεις, συζητήσεις, τηλεφωνήματα. Εντάξει, η αβεβαιότητα υπάρχει. Αυτό που μπορεί κανείς να αντιληφθεί από το γεγονός ότι γίνονται όλα αυτά, έτσι, οι διαβουλεύσεις κτλ. Κτλ. Είναι ότι αντιλαμβάνονται όλοι πως πρέπει να βρεθεί μια λύση. Mm-hmm. Υπάρχει, φαίνεται, και η πολιτική βούληση για να φτάσουμε σε μια λύση. Από εκεί και πέρα πρέπει να τη δουν πρακτικά. Να δούμε τι λύση θα είναι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που φαίνεται ότι ένα σημαντικό μέρος αυτής της λύσης θα είναι η επαναγορά των ομολόγων. Και εκεί οι πληροφορίες λένε πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να περιμένει πρώτα να δει το αποτέλεσμα και μετά να αποφασίσει. Μια παράταση της αβεβαιότητας θα είναι αυτό. Όπως επίσης και το τι θα γίνει αν δεν πιάσουμε. Η οποία επαναγορά, μπράβο, σε λοιπόν. Τι ποσό, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί από ό,τι άκουγα τις προηγούμενες μέρες δεν μιλάμε για τρομακτικά ποσά. Κοίταξε να δεις. Μια, δεν ξέρεις και τι αποτέλεσμα θα έχει. Αυτή τη στιγμή που έχει προαναγγελθεί κιόλας με τόσες τυμπανοκρουσίες τόσο καιρό. Ναι, θα είναι μια. Αυτό που είχαν πει την προηγούμενη φορά, γιατί ομολογώ ότι από το τελευταίο Eurogroup, του Σαββάτου δηλαδή, την τηλεδιάσκεψη. Δεν έχει προκύψει καμία απολύτως πληροφορία, δηλαδή όλοι, σε ό,τι αφορά τους αριθμούς τουλάχιστον. Mm-hmm. Τη Δευτέρα είχαν χωρίσει και την Τρίτη, συγγνώμη, είχαν εκεί στο τέλος του Eurogroup είχαν υπολογίσει ότι με 10 δις περίπου θα μπορούσαν να αγοράσουν χρέος γύρω στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα μια καθαρή μείωση κάτι λιγότερο για την ακρίβεια ήταν από 20 δισεκατομμύρια ευρώ, γύρω στα 19-18, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα είναι ένα καθοριστικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι το πόσο θα μειωθούν τα επιτόκια και τι μέρος των κερδών που έχει αποκομίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τα ελληνικά ομόλογα θα επιστρέψει. Μάλιστα. Εκεί κινούμαστε. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Όλα αυτά βέβαια είναι στο τραπέζι των Ευρωπαίων, χωρίς να γνωρίζουμε την αντίδραση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λέγαμε και πριν. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περιμένει να ακούσει κάτι ολοκληρωμένο. Καταρχάς, σε πρώτη φάση θα πρέπει να φτάσουμε έστω και στα χαρτιά. Δηλαδή, ως άσκηση επιχάρτου, θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Το 120. Θα πρέπει το χρέος να βρίσκεται το 2020 στο 124% του ΑΕΠ. Λένε οι Ευρωπαίοι. Λένε οι Ευρωπαίοι. Εικάζοντας ότι θα συμφωνήσει το Ταμείο. Το οποίο όμως δεν έχει μιλήσει. Ότι θα συμφωνήσει με αυτό με την προοπτική ότι 2 χρόνια αργότερα θα είναι πολύ κάτω από το 120%. Γύρω στο 115. Λοιπόν, αυτό φαίνεται να το έχει δεχθεί το Διεθνές Νομισματικό. Τουλάχιστον δεν είπε όχι. Έτσι. Ενώ η ευρωπαϊκή πλευρά λέει ότι. Και με βάση αυτό έκανε και τους υπολογισμούς της. Δηλαδή το πόσο μας χωρίζουν 8-10 δισεκατομμύρια ευρώ, από εκεί πέρα προέκυπτε, έτσι. Mm-hmm. Από αυτά τα νούμερα. Από αυτά τα νούμερα. 124, 122, 120. Ότι ανάλογα με το πού τοποθετούσες το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος, το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος για τα επόμενα χρόνια, έπεφτες είτε στο 128 ή στο 130. Λοιπόν, έτσι σε χώριζε από το στόχο που είχε δεχθεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 8 ή 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτές οι πληροφορίες που λένε τώρα που γράφονται κιόλας και σε μεγάλες εφημερίδες, Λίδα. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν δύο σενάρια από γερμανικές εφημερίδες και ο Σταμάτης Βασιλείου θα μας πει και περισσότερα για αυτά, τα οποία, οι οποίες είναι διαφορετικές, αλλά είναι και διαφορετικές από τις πληροφορίες που προκύπτουν. Η πρώτη είναι της Welt, που μιλάει για ενδεχόμενο μερικής διαγραφής του ελληνικού χρέους έως το 2015. Και το δεύτερο είναι του Der Spiegel που κυκλοφορεί σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και μιλάει για διαγραφή του 50% του ελληνικού χρέους, ούτως ώστε να φτάσει στο 70%. Του ΑΕΠ. Το 15. Ναι, το οποίο ακούγεται δηλαδή να συμφωνηθεί στιγμή... αυτό ότι θα γίνει σήμερα, να συμφωνηθεί ότι θα γίνει το 15. Ναι. Και πάλι βέβαια είναι ένα τεράστιο. Να πάω να κλείσω το 12. Να πω το εξής. Έτσι, στα σενάρια
στο προηγούμενο Eurogroup εξετάστηκαν τα πάντα. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν, οι τεχνοκράτες είχαν ετοιμάσει τα πάντα. Μεταξύ των προτάσεων ήταν, για παράδειγμα, και η μείωση και το κούρεμα του χρέους που έχουν, του ελληνικού χρέους που έχουν στην κατοχή τους τα κράτη-μέλη και η Ευρωζώνη κατά 25%. Mm-hmm. Φυσικά απορρίφθηκε. Εδώ και καιρό, ένα άλλο στοιχείο, ένα άλλο δεδομένο είναι ότι το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέχρι το 2015. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια υποσχετική από την αρχή, έτσι. Υπάρχει μια υποσχετική που λέει ότι σε περίπτωση που το 2015 η Ελλάδα δεν κατορθώσει να βγει mm-hmm. στις αγορές, εμείς είμαστε εδώ. Μάλιστα. Αυτό, εκεί, γι' αυτό μπαίνουν εκεί τα χαμηλά σενάρια για το 2015. Λοιπόν, είναι προφανές λοιπόν, επειδή οι πιθανότητες που να επιστρέψει η Ελλάδα το 2015 στις αγορές δεν είναι πολύ μεγάλες. Αλλά τέλος πάντων, ναι, αυτό, με αυτό λειτουργούν. Κομψά, κομψά. Πολύ κομψά, ναι. Εντάξει, πότε κάνεις, δεν ξέρω. Πολύ, βέβαια, εννοείται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή λοιπόν δεν είναι πολύ πιθανό να βγει η Ελλάδα σε αγορές το 2015, de facto, έχει βγει από το 12 οι Ευρωπαίοι, και αν όλα πάνε καλά μέχρι τότε, έτσι, και αν όλα κυλήσουν ομαλά, de facto, το 2015, η Ευρωζώνη θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Εκεί, λοιπόν, έχει δύο εναλλακτικές. Η μία είναι να δώσει και άλλα λεφτά. Mm-hmm. Να συνεχίσει τη χρηματοδότηση. Η άλλη είναι να κάνει, να αποδεχθεί ένα κούρεμα του χρέους. Και μάλιστα εδώ και κάμποσο καιρό έχει πέσει στο τραπέζι μια ιδέα να ακολουθηθεί ένα μοντέλο που ακολουθείται και σε άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες για την μείωση του χρέους. Να συνδεθεί η μείωση που θα γίνεται, το κούρεμα δηλαδή, με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Mm-hmm. Πετυχαίνεις αυτό, ναι. Μειώνουμε τόσο. Σου κόβουμε, δεν πετυχαίνεις το άλλο, σου κόβουμε τόσο. Κίνητρο, δεν το πετυχαίνεις. Θα πρέπει σου βάζουμε παραπάνω. Όχι, εντάξει. Θα πρέπει μόνος να εξασφαλίσεις την εξυπηρέτηση του χρέους. Δηλαδή, θα κάνεις, θα πρέπει να πάρεις μόνος σου μέτρα, θα πρέπει να πετύχεις πρώτα. Μέτρα, μα έχουμε ένα πρόγραμμα τώρα που εφαρμόζουμε. Όχι, όχι. Λέμε για μετά το 2015. Μην μιλάς, λες και είσαι άπειρος. Το ορόσημο που μπαίνει, που παίζει εκεί πέρα το 2015 κτλ. Μπαίνει γιατί τότε η Ευρωζώνη de facto θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Εάν η Ελλάδα δεν βγει σε αγορές. Μήπως έχει κάνει εκλογές. Θα τελειώσει ο πρώτος κύκλος των επεισοδίων και θα ξεκινήσει το sequel της ταινίας. Το έχουμε τσακάρει, δεν έχουν τίποτα εκλογές Γερμανοί, Φιλανδοί, Αυστρία. Πάντως τώρα που λες για τις εκλογές. Εκλογές σίγουρα θα υπάρξει σε κάποιο κράτος μέλος της Ευρωζώνης. Κάπου θα μας μπλοκάρουν. Το Ισραήλ μήπως που λέγεται τώρα. Πάντως τώρα που λέμε για τις εκλογές, πρέπει να πούμε κάτι το οποίο βγαίνει ως πληροφορία από αυτές τις διαβουλεύσεις. Μπράβο, για προχώρα, για τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Ελληνική πλευρά. Σίγουρα σήμερα η κυβέρνηση κάτι πρέπει να πάρει από αυτή τη συνεδρίαση. Η κατάσταση, αν η κυβέρνηση επιστρέψει από τις Βρυξέλλες με άδεια χέρια, σίγουρα θα δημιουργήσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Οι πληροφορίες λένε πως μέσα σε αυτές τις κουβέντες που γίνανε σε αυτές τις τελευταίες ώρες, κάποια στιγμή μεταφέρθηκε από το οικονομικό επιτελείο το μήνυμα ότι, κοιτάξτε να δείτε, εάν κάποιοι ποντάρουν και στην πολιτική αποσταθεροποίηση ή στο ότι η κυβέρνηση να είναι το τέλος της κάπου εδώ και η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές ή όπου αλλού οδηγηθεί, κάποιος πρέπει να βγει να το πει. Πέρα δηλαδή από τα οικονομικά, που ήταν πολύ βασικά, γιατί όλοι. Υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι. Είναι μια επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς που κομψά, να το πω, πέφτει στο τραπέζι. Με προσοχή, το έχει πει και ο κύριος Σαμαράς, λένε πληροφορίες, σε όλους όσοι έχει μιλήσει, ότι κοιτάξτε να δείτε, η χώρα... Ότι όλα αυτά επηρεάζει για την πολιτική σταθερότητα. Αν θέλει, το οικονομικό σκέλος είναι πολύ κορυφαίο και έχει προβλήματα, είναι τη θηλιά στο λαιμό. Υπάρχει όμως και το πολιτικό. Και όσοι ειλικρινώς από την άλλη πλευρά θέλουν να βρεθεί λύση και πράγματι αγωνιούν για να καταστεί αυτό εφικτό άμεσα, αυτή είναι η βασική παράμετρος. Η πολιτική. Διότι οικονομικά το να καθυστερήσεις 2, 3, 5 μέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες κτλ. Δεν έρχεται καμιά καταστροφή. Ναι. Δηλαδή δεν θα επιδεινωθεί δραματικά στην οικονομία. Αλλά πρέπει να υπάρχει λύση όμως. Προφανώς. Μα γι' αυτό σου λέω ότι. Το βασικό ελαττήριο πίσω από αυτή την βασική πηγή αγωνίας και τα λοιπά, είναι ότι πολιτικά αποσταθεροποιείται η χώρα. Έτσι. Πάμε στους αδέρφους μας, παιδιά. Απλά να σας δώσω έτσι ένα στιγμή αισιοδοξίας. Ναι. Από την Ασία ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια
και το Reuters τουλάχιστον το αποδίδει στις ελπίδες που υπάρχουν ότι σήμερα ενδεχομένως κάτι θα γίνει. Ευτυχώς πάνω. Ξέρω έναν ο οποίος είχε το 500 που πήρε μισθό. Το βάλε στο ασιατικά χρηματιστήρια για να πάρει το υπερκέρδος και να πληρώσει τη ΔΕΗ. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Για πάμε. Θάνος Δημάτης και Σταμάτης Ασημένιος. Από πού να ξεκινήσουμε, από τις Βρυξέλλες. Ας ξεκινήσουμε από τις Βρυξέλλες. Έλα, θα σα ετοιμάζουν. Καλημέρα σε όλους. Ναι. Νομίζω ότι το έργο αυτό το οποίο βλέπουμε να παίζεται θυμίζει την παροιμία που λέει να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι. Διότι αφού μας έχουν κάψει όλο το, και το προηγούμενο διάστημα περιμένοντας μια απόφαση, τώρα πάνε να μας σώσουν. Ενδεχομένως με μια απόφαση σήμερα προεξοφλούν πάντως πολύ ότι ίσως να μην υπάρχει σήμερα και ούτε καν απόφαση αυτή να πάει στο Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου, διότι οι διαφορές ναι μεν έχουν μειωθεί, έχει γεφυρωθεί κάπως το χάσμα μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαίων. Ωστόσο όμως αυτό όμως δεν σημαίνει όμως ότι έχει καλυφθεί απόλυτα η απόσταση που χωρίζει τις προσεγγίσεις των δύο πλευρών. Οι πληροφορίες εδώ στις Βρυξέλλες λένε ότι οι προσπάθειες στη αγορά και αλλά και στην Ελλάδα. Κάτσε γιατί η σύνδεσή μας περίμενε. Θάνο, σε χάνουμε. Θάνο, μισό λεπτό να κάνουμε μια προσπάθεια να ξαφτιάξουμε λίγο την επικοινωνία. Πάμε προς το παρόν εμείς στη Βόνη. Στο Σταμάτη να σημαίνει να δούμε με τι διαθέσεις προσέρχεται στη σημερινή συνεδρία στη Γερμανία. Έλα, Σταμάτη. Καλημέρα σας. Τα μηνύματα που εκπέμπει το Βερολίνο μπορεί να ερμηνευτούν ως εξής. Ότι οριστική λύση δεν θα υπάρξει ακόμα στο σημερινό Eurogroup. Δεύτερον, κατά την άποψη του Βερολίνου θα πρέπει να αποφασιστεί τάχιστα και σήμερα αν γίνεται η ημερομηνία για την εκταμείευση της δόσης. Καθώς όπως είπε η Άγγελα Μέρκελ το Σαββατοκύριακο, το θέμα επήγει. Τρίτον, θα πρέπει να ξεκινήσει η επαναγορά των ελληνικών ομολόγων, καθώς όπως είπε ο κ. Σόιμπλε έχει αποφασιστεί στο Eurogroup. Τέταρτον, θα πρέπει να δρομολογηθεί κάποια διαδικασία για τη μείωση των επιτοκίων ή βάσει περιπτώσει για άλλους τρόπους που θα δεχθούν και οι υπόλοιπες χώρες και οι άλλοι εταίροι στην δανειοδότηση της Ελλάδας. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να δρομολογηθούν εκείνοι οι όροι που θα καταστήσουν το χρέος βιώσιμο, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτή τη φάση. Αλλά το Βερολίνο παραδέχεται ότι θα βάλει πια το χέρι στην τσέπη, προσπαθεί να μεταθέσει το χρονικό σημείο που θα πληρώσει, αν γίνεται μετά τις εκλογές, και προσέχει να κρατήσει όσο πιο χαμηλά γίνεται το κόστος της διάσωσης. Αυτό είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, το μήνυμα ή αποσκευές με τις οποίες πάει ο κύριος Σόιμπλε στο Eurogroup. Όμως, από ό,τι φάνηκε, η πίεση από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ισχυρή. Φαίνεται ότι στην παρούσα φάση το Βερολίνο είναι πολύ στριμωγμένο. Κοιτάζει να δώσει όσο πιο λίγα γίνεται, αλλά καθόλου δεν είναι βέβαιο ότι αυτό είναι εφικτό. Αν δει κανείς τι έγραψε ο γερμανικός τύπος το Σαββατοκύριακο, αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το Βερολίνο. Και δεν εννοώ μόνο τα δημοσιεύματα της Welt και του Spiegel, τα οποία προσπαθούν να αποδώσουν κάποια αγωνία για το ελληνικό χρέος, αλλά το ίδιο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών, επιδίδεται σε σενάρια επί σενάριων, προσπαθώντας να σώσει την παρτίδα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για σήμερα. Την είχαμε και στο προηγούμενο Eurogroup και δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν είδαμε άσπρο καπνό. Σήμερα φαίνεται ότι η Ελλάδα θα φύγει από το Eurogroup έχοντας πάρει κάτι στα χέρια, κάτι βασικό, κάτι συγκεκριμένο, διότι όλοι αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και γενικότερα η κατάσταση στις αγορές και στην ίδια την Ευρωζώνη. Μάλιστα. Επιστρέφουμε στις Βρυξέλλες. Να συμπληρώσει ο Θάνος ο Δημάδης στο ρεπορτάζ του. Έλα, ναι. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Ναι, βέβαια. Ναι. Έλα. Ωραία, δύο κουβέντες έχω να προσθέσω. Ότι αυτό το οποίο γινόταν προσπάθεια τα τελευταία 24 ώρα μέχρι και αργά χθες το βράδυ είναι καταρχήν να γεφυρωθούν οι διαφωνίες που χωρίζουν τους ίδιους τους Ευρωπαίους μεταξύ τους, ώστε να καταλήξουν σε ένα συμπαγές πλαίσιο προτάσεων, όπως ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η κυρία Λαγκάρτ να έχει να τεθεί υπόψη της σήμερα Δευτέρα, διότι οι διαφωνίες υπάρχουν και μεταξύ των Ευρωπαίων. Υπάρχουν χώρες μέλη όπως η Φιλανδία και άλλα κράτη τα οποία δεν καλοβλέπουν ούτε καν με καλό μάτι τη μείωση των επιτοκίων, το βασικότερο μεταξύ αυτών των προτάσεων που γίνονται για την απομείωση του ελληνικού χρέους. Ωστόσο, οι πληροφορίες επίσης λένε ότι το χάσμα μεταξύ ΔΕΛΤΑ ΡΙΤΑΣ και Ευρωπαίων παραμένει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η απόσταση δεν έχει καλυφθεί σε ένα μεγάλο μέρος του δρόμου, αλλά το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ κρατάει ερμητικά κλειστά τα χαρτιά του ό,τι αφορά την πρόταση που έχει γίνει από τους Ευρωπαίους για το 124% του ΕΕ του 2020. Και τέλος, να σας πω ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι ένα διαπραγματευτικό παιχνίδι παράλληλα στο παρασκήνιο, ούτως ώστε σήμερα η Ελλάδα, τουλάχιστον όπως είπε και ο Σταμάτης ο Σημαίνιος, να πάρει ένα θετικό μήνυμα, ένα θετικό σήμα, να πάρει κάτι στα χέρια της τέλος πάντων, ως αντάλλαγμα φυσικά κάποιων
δεσμεύσεων και προϋποθέσεων που θέτουν οι Γερμανοί. Δεν έχουμε όμως ακόμα διευκρινίσει τι ακριβώς είναι αυτές οι δεσμεύσεις, οι προϋποθέσεις, οι όροι που ζητάει η γερμανική πλευρά, ούτως ώστε να δοθεί όλη αυτή η συνολική λύση για το ελληνικό πρόβλημα. Θα δούμε. Μέχρι αργά τα ξημερώματα θα. Αν το ξημερώσουμε πάλι τον νεκρό. Λέζα μας ξαναβρεί εδώ η ώρα η πρωινή, αύριο θάνο, όπως τις προάλλες. Προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω γιατί θα ξεκινήσει νωρίτερα το Eurogroup. Θα ξεκινήσει 12 η ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί που ήταν 5 η ώρα το απόγευμα, αλλά κανείς δεν ξέρει. Άλλωστε η νύχτα βγάζει επίσκοπο και αυγή Μητροπολίτη. Λένε οπότε να ελπίσουμε ότι θα. Α, σε μιλέ για Μητροπολίτη, γιατί πιάσανε δύο με κάτι εκατομμύρια στου λογαριασμού. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σα, Τάνο. Καλημερίζουμε και εσένα και το Σταμάτη να σμίνει. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν συμπληρώσει. Λίδα, θα συμπληρώσω εγώ, όχι τα δικά μας, όμως τα δικά μας θα τα δούμε ούτως ή άλλως. Να συμπληρώσω για τα της Κύπρου. Διότι. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Βιάστηκε κιόλας λίγο ο κύριος Χριστόφιας από το Σάββατο να προαναγγείλει ότι είναι στο μνημόνιο. Την Παρασκευή βγήκαν οι Ευρωπαίοι και οι Τρόικα και είπαν ότι δεν έχουμε συμφωνία. Πολύ καλή πρόοδο έχουμε σημειώσει. Το θέμα είναι ότι χθες ο Κύπριος Πρόεδρος. Είπε τα χειρότερα ο Κύπριος Πρόεδρος γι' αυτό. Είπε ότι θα προχωρήσει σε διάγγελμα μέσα στην εβδομάδα και θα ανακοινώσει ό,τι είναι να ανακοινώσει. Το σημαντικό. Όχι, έχει δικό του άκρο. Πάει στη Μονή Κύπρου. Ναι, λοιπόν, με τη Σιδανία, έχει τα δίκαια. Την Παρασκευή. Ναι, έτσι, αλλά θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Το θέμα είναι και ήταν πολύ σημαντικό για την Κύπρο. Τουλάχιστον ο κ. Χριστόφιας λέει ότι έχει διασφαλιστεί η κυριότητα των αποθεμάτων του φυσικού αερίου και του πετρελαίου ενδεχομένως. Που ίσως βρεθούν. Αυτά θα είναι εκεί, έτσι. Ότι η κυριότητα έχει εξασφαλιστεί, η χρήση του δεν ξέρω και τι σημαίνει αυτό. Και από εκεί και πέρα το πρόγραμμα με τα όσα ήδη έχουν γίνει γνωστά που έχει συμφωνηθεί περιλαμβάνουν αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, έως 15% μειώσεις. Μισθών, φόροι, αυξήσεις. Άλλο πρόγραμμα του δώσω. Φάλαινες δεν έχει Κύπρο. Δεν έχει φάλαινες στην Κύπρο. Δεν έχει φάλαινες. Είναι πολύ βασικό αυτό για τα πετρέλα και τα λοιπά. Κρήτη τον Αρσένη έχει εκεί. Επίσης, πρέπει να σας πω μια γλώσσα κύριε τον Αρσένη Ανέχη, ο κύριος Αναστασιάδης από το ΔΣ και έκανε μια δήλωση που παραπέμπει στην περίφημη δήλωση του Τάσου Παπαδόπουλου, αν θυμόσαστε το σχέδιο, αν δεν παρέλαβα κράτος για να παραδώσω κοινότητα. Ο οποίος κατηγορεί τον κύριο Χριστόφια ότι παρέλαβε κράτος με πλεονάσματα και παραδίδει ερείπια και χάος. Για το κλίμα στη Μεγαλόνισο. Ο κύριος Αναστασιάδης, αν δεν κάνω λάθος, προηγείται στις συμμετρήσεις και όπως καταλαβαίνουμε πρέπει να φτιαχτεί. Πότε έχουν εκλογές σε αυτό το κλίμα. Γιατί οι εκλογές καθορίζουν όπως έγινε. Λοιπόν, και απλώς στην Ισπανία, να πούμε μια κουβέντα για την Ισπανία που έγιναν οι εκλογές χθες στην Καταλωνία, πρόωρες περιφερειακές εκλογές. Το αποτέλεσμα ήταν έκπληξη ως προς το μέγεθος, ως προς την μείωση του ποσοστού του επικεφαλής, εν πάση περιπτώσει, εκεί, που είχε προκηρύξει τις προώρες εκλογές και ήταν υπέρ της απόσχεσης της Καταλωνίας από την Ισπανία. Μειώθηκαν λοιπόν τα ποσοστά του. Μετακινήθηκαν προς την αριστερά, η οποία σημειώνει και τη μεγαλύτερη άνοδο. Η αριστερά που επίσης στάσεται υπέρ της απόσχεσης, αλλά έχει και διαφορετική οικονομική πολιτική να προτείνει στην Καταλωνία, που είναι ούτως ή άλλως σε μια προβληματική κατάσταση, παρά το γεγονός ότι είναι η πιο πλούσια περιφέρεια της Ισπανίας. Μην ξεχνάμε ότι εκεί πριν από δύο μήνες είχαμε 1,5 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους να ζητά ανεξαρτησία από την Ισπανία. Μάλιστα. Λίδα, μας ευχαριστούμε. Διάλειμμα τότε, σιγά-σιγά. Επίσης, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να είναι μαζί μας σε λίγο ο κύριος Άλεκος Αλαβάνος, να κάνουμε μια ευρύτερη κουβέντα. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέκο Αλαβάνο που είναι σήμερα μαζί μας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Να δούμε λίγο και τις εξελίξεις που συντελούνται αυτό το διάστημα και τις προοπτικές όμως που υπάρχουν, αν υπάρχουν και ποιες είναι αυτές. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με όλη αυτή τη συζήτηση που διεξάγεται και από αφορμή τη σημερινή συνεδρία του Eurogroup σχετικά και με τη δόση, το πρόγραμμα το δανειακό, το πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και τις προοπτικές. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία που έχει να κάνει και με τους εταίρους μας σε σχέση με τα οφειλόμενα ή εν πάση περιπτώσει με τη δανειακή σύμβαση, αλλά και τη σύγκρουση που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα σε κεντρικές δυνάμεις της Ευρώπης με επικεφαλή στη Γερμανία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να το δούμε λίγο, να αναλύσουμε λίγο αυτό το περιβάλλον. Πού οδηγεί τα πράγματα και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα όλο αυτό. Κοιτάξτε, μόνο να σκεφτούμε ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για να γίνεται αυτή η συζήτηση, η οποία βλέπουμε ότι έχει τόσες αντιθέσεις, είναι πάρα πολύ παραλυτική, δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια σαφή γραμμή, είναι συνεχώς με ερωτηματικά και αναβολές. Οι προϋποθέσεις ήταν τα νέα μέτρα που περάσανε. Το λέει και η κυβέρνηση. Ναι, τα νέα μέτρα που περάσανε όμως, αυτά μόνα τους αρκούν να καταδικάσουν την Ελλάδα σε ένα συνεχώς και πιο επιδεινούμενο
τέλμα. Σας λέω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μία έκθεση, δεν θα το φανταστείτε αυτό, η έκθεση που βγάλει για την Παγκόσμια Οικονομία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Οκτώβρη. Ναι. Όπου κάνει μία μελέτη δανειακών κρίσεων δημοσίου δανεισμού σε διάφορες χώρες του πλανήτη, τις τελευταίες δεκαετίες, ας το πούμε. Μάλλον από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Και όπου έχει μία κατάληξη. Μία κατάληξη. Η οποία λέει το εξής, ότι δεν αρκεί να πάρεις διάφορα μέτρα δημοσιονομικά. Ο βασικός παράγοντας προκειμένου να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα δανεισμού είναι η ανάπτυξη. Και για την ανάπτυξη ο βασικός παράγοντας είναι να έχεις ένα όχι ανατιμημένο νόμισμα προκειμένου να μπορέσεις να βελτιώσεις άμεσα το εμπορικό σου ισοζύγιο. Εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανάπτυξη. Έχουμε ένα νόμισμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις δυνατότητες της Ελλάδας και τις ανάγκες της Ελλάδας. Και με αυτή την έννοια σας λέω είναι καταδίκη. Αισθάνομαι εγώ ότι αυτή τη συζήτηση την είχαμε το κάνει. Το ευρώ λέτε η καταδίκη. Ναι, πότε ήταν που είχαμε. Όχι εμείς μόνο μεταξύ μας. Ναι, είχαμε συζητήσει και το Φλεβάρι με το PSI. Δηλαδή με την αναδιάρθρωση τότε των δανείων του ιδιωτικού τομέα, γιατί κυρίως ήταν ιδιωτικού τομέα. Και λέγαμε, και είχαμε μια δραστική μείωση, μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους που έχουν γίνει στην ιστορία την παγκόσμια στην περίπτωση της Ελλάδας. Πού δείχθηκαν. Όμως δεν λειτουργεί. Πουθενά. Ενώ σκέφτομαι από την άλλη μεριά ότι αν στις αρχές του 2010, στα τέλη του 2010, στις αρχές του 2011 είχαμε κάνει τη μεγάλη τομή, είχαμε πει δεν μπορούμε να πληρώσουμε, σταματάμε να πληρώνουμε. Και θα συζητήσουμε μετά. Θα βγαίναμε από το ευρώ όμως, κύριε Πρόεδρε. Ήταν βέβαιο ότι βγαίναμε. Και ότι βγαίνουμε από το ευρώ. Βγαίνουμε από το ευρώ. Πιστεύω ότι θα υπήρχε άλλο κλίμα σήμερα. Θα υπήρχε ελπίδα, θα υπήρχε έτσι, κινητοποίηση στην ελληνική κοινωνία. Αλλά θα είχαμε περάσει από μια χρεοκοπία απόλυτη, από στάση πληρωμών. Ναι, δεν αυτό θα ήταν μια βαρβαρότητα για το λαό. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλές φορές σκέφτομαι, έχετε δει το έργο του. Τον ναυαγό, τον Hanks. Τον έχετε βρει. Λοιπόν, ο άνθρωπος πέφτει το αεροπλάνο, ναυαγεί, ζει, ας το πούμε, πάρα πολύ άσχημα, μόνος του σε ένα νησί, με πάρα πολλές αντικειμενικότητες κλπ. Δύσκολα. Και κάποια στιγμή περνάει το πλοίο. Διαμορφώνει. Αποφασίζει όμως να φύγει. Ναι. Αποφασίζει να φύγει. Φτιάχνει μια σχεδία. Θυμάστε το ταξίδι της σχεδίας, πώς κατέληξε. Οι μέρες που πέρασε στη σχεδία ήταν πιο δύσκολες από τις μέρες που ήταν στο νησί. Ήταν πιο επικίνδυνες. Όμως τελικά πέρασε το πετρελαιοφόρο και τον πήρε. Εντάξει. Τι θέλω να πω, ότι ναι, η εμπειρία. Γιατί δεν είναι η Ελλάδα η πρώτη που θα κάνει κάτι τέτοιο. Η εμπειρία από διάφορες χώρες που κάναν αυτή την τομή. Αλλά τώρα όμως, κύριε Πρόεδρε, πάνω σε αυτό που λέτε, μπορεί να είναι η σκέψη σας, η ανάλυση σας σωστή στην αρχική της φάση. Όμως τώρα εμείς έχουμε περάσει, έχουμε κάνει τα μισά του ωκεανού. Ήδη. Είμαστε πάνω στη σχεδία ήδη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είμαστε σε μια. Τη δύσκολη δουλειά την έχουμε κάνει. Και λέει η κυβέρνηση τώρα. Σκεφτείτε, λέει, αν είχαμε πάει στο Eurogroup και δεν είχαμε πάρει τα μέτρα, τότε λέει όλοι θα συμφωνούσαν. Θα συμφωνούσαν όμως στην έξοδο της Ελλάδας. Δεν θα διαφωνούσαν. Ενώ σήμερα το έχει το πρόβλημα η Μέρκελ. Δεν μιλάει κανείς για την Ελλάδα. Λένε η Γερμανία και το Βερολίνο που είναι σκληρή στάση. Δεν λέει κανείς η Ελλάδα τι κακό έχει κάνει. Να σας πω κάτι. Η Μέρκελ έχει το δικό της πρόβλημα. Έχει τις εκλογές της. Σκέφτεται τι θα δώσει, τι δεν μπορεί να δώσει. Έχει τις πιέσεις της. Έχει την τάση για γερμανική κυριαρχία. Όχι όμως, το πρόβλημα είναι εδώ. Όταν σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα, στο πούμε, κοντεύουμε να φτάσουμε το 30% ανεργία. Όταν σκεφτούμε τους νέους, δεν σκεφτούμε τα παιδιά μας. Yeah. Τους νέους, οι οποίοι δεν έχουν καμία προοπτική, τους έχουμε εξαπατήσει ως γονείς και ως γενιά, ας το πούμε, καταλάβατε, με όλα αυτά που κάναμε, αγγλικά, μπαλέτα, γυμναστήρια, ολυμπιακοί αγώνες κλπ. Και τι βγαίνει τώρα. Με αυτή την έννοια, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια ιστορική στιγμή και ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την τομή. Κύριε Πρόεδρε, είναι όλη αυτή η συζήτηση και η πολιτική που στην πραγματικότητα είναι σε ένα συνδυασμό με την παρουσία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα αδιέξοδο. Δηλαδή, έχουμε ένα συγκεκριμένο σχετισμό δυνάμεων. Ένα μοντέλο με βάση το οποίο λειτουργεί όπως λειτουργεί η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα. Με βάση αυτό κινούμαστε ως χώρα. Ότι είμαστε εκεί και συζητάμε επιχειρώντας να εκμεταλλευτούμε ή μη επιχειρώντας, δεν ξέρω, σε σχετισμούς δυνάμεων κτλ. Αλλά εκεί είμαστε. Αυτό είναι οδηγεί ούτως ή άλλως αυτή την προοπτική ή εκεί μέσα μπορεί να υπάρχει και μια άλλη προοπτική, το λέω. Γιατί υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι όχι, με μια άλλη δικιά μας πολιτική μέσα στην Ευρωζώνη θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Εσείς μας λέτε ότι
μέσα στην Ευρωζώνη δεν μπορεί να έχει άλλη πολιτική παρά μονάχα αυτή στην πραγματικότητα. Ή όχι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικό, ας το πούμε, η βασική σκέψη που αναπτύσσεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι δυνατόν να υπάρξει μια γενικότερη αλλαγή στην Ευρωζώνη. Να. Ότι είναι δυνατόν να συνεργαστούν οι ευρωπαϊκοί λαοί και οι ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικό τρόπο. Αν με ρωτήσετε εμένα, είναι καλύτερο να κάνεις αλλαγή και να κάνεις ρήξη στο ευρώ ή να γίνει αλλαγή στην Ευρωζώνη, μεγάλη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας έλεγα το δεύτερο, να γίνει αλλαγή στην Ευρωζώνη. Δεν βλέπεις όμως αυτές τις δυνατότητες. Κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες είχαμε το θέμα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς το συζητήσατε. Όταν βλέπετε σε στιγμές ύφεσης, η οποία για να την ξεπεράσεις χρειάζεται έκδοση χρήματος, ας το πούμε. Παρέμβαση μέσα στις αγορές κλπ, έργα και τέτοια. Και βλέπετε ότι για ένα 7ετές πρόγραμμα στο μέλλον 2014-2020 διαφωνούν οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Γερμανία, ισχυρές Ολλανδία, Φιλανδία, Αγγλία. Για να προκειμένου να αφήσει, η Γαλλία έχει διαφορετική άποψη. Ναι. Μεγάλη Βρετανία, ναι, σωστό. Προκειμένου να έτσι μπορέσουν να μη δαπανίσουν 30 δισεκατομμύρια μέσα σε 7 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, μπορεί να πει κανείς, σας λέω, στην οικογένεια που έχει όλους ανέργους, στην οικογένεια που δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ, στην οικογένεια που θα κρυώσει το χειμώνα και ευτυχώς που κάνει και τέτοιους καιρούς ακόμα. Μέρες, δηλαδή, κάνουμε το σταυρό μας, ας το πούμε, για τον καιρό που βλέπουμε. Λοιπόν, θα μπορείς να τους πεις, περίμενε σε 5 χρόνια ή σε 6. Δεν ναι, έχει αλλά είναι δυνατότητα. Μια προοπτική αυτό. Η προοπτική όμως της δραχμής, ποια είναι, κύριε Πρόεδρε? Εσείς τι θα δραχμής... λέγατε, ας πούμε, στον κόσμο, σε αυτό που είπατε τώρα, σε αυτήν την οικογένεια, αυτόν τον κόσμο, όταν έρθει η δραχμή, τι θα του πείτε? Θα του έλεγα ότι θα περάσουμε μια μεγάλη τομή, ουσιαστικά αμφισβητείται η κεντρική επιλογή της άρχουσας τάξης, του κατεστημένου, του οικονομικού, του πολιτικού. Θυμάστε τον Καραμαλή, μετά τη δικτατορία κλπ. Η κεντρική επιλογή είναι ότι μπαίνουμε στις ευρωπαϊκές κοινότητες, μπαίνουμε μετά στην Ευρωζώνη, γινόμαστε στο ευρώ κλπ. Η οποία δεν οδήγησε από πουθενά. Είναι μια τομή. Άρα θέλει προετοιμασία. Και γι' αυτό, αν θέλετε, σημαία δικιά μας είναι σχέδιο Β. Σχέδιο Β. Ετοιμάστε σχέδιο Β, από το οποίο το έχουν όλες οι χώρες και μόνο η Ελλάδα δεν έχει σχέδιο Β. Έχουν όλες οι χώρες σχέδιο Β για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ελλάδας και δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μέσα σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα, ξεκινώντας από την αγροτική μας οικονομία και τον τουρισμό, οι οποίοι θα ωφεληθούν άμεσα. Έχουν δυνατότητα, ας πούμε, να κινηθούν με ταχύτητα από ένα νόμισμα το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό. Θα δούμε να ανοίγουν θέσεις εργασίας, θα δούμε να ανοίγουν δουλειές, θα δούμε να ξανανοίγουν μαγαζιά. Και νομίζω ότι ενώ τα προβλήματα θέλουν χρόνια να λυθούν εδώ που έχουμε φτάσει, καταλάβατε, το γεγονός ότι μπαίνει σε μια πορεία η οποία έχει ανάπτυξη, έχει θέσεις εργασίας, έχει διέξοδο, νομίζω θα αλλάξει το ηθικό όλου του λαού. Όλου του λαού. Σε μια εποχή όμως τεράστιων ολοκληρώσεων στην πραγματικότητα, έτσι όπως τη χαρακτηρίζουμε, της παγκοσμιοποίησης, η απάντηση σε αυτή την διαμορφούμενη κατάσταση παγκόσμια είναι ο απομονωτισμός. Δεν μου αρέσει τώρα η έκφραση, αλλά είναι η μοναχική διαδρομή. Ναι. Τι είναι? Να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι σήμερα κάνουμε μοναχική διαδρομή. Σήμερα η Ελλάδα είναι κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους. Όχι μόνο διαφορετικό, τόσο διαφορετικό. Όλος ο νότος έτσι είναι, κύριε Βουλευτέ. Η Ελλάδα είναι πιο ακραία. Είναι η πιο ακραία περίπτωση η Ελλάδα και ακολουθεί η Ισπανία, κατά τη γνώμη μας. Και εμείς έχουμε βγει τα ρεμάλια, εμείς έχουμε βγει τεμπέληδες, εμείς έχουμε βγει οι Αφρικάνοι της Ευρώπης, εμείς έχουμε βγει οι καθυστερημένοι, εμείς έχουμε βγει οι χαρτοπαίχτες. Αλλά αυτό είναι μεγάλη και με τις ηγεσίες δικές μας. Δεν το λένε μόνο οι ξένοι, το λένε οι δικοί μας πρώτα απ' όλα. Όταν βγαίνουν οι δικοί μας και λένε ότι είμαστε έτσι. Μετά το παίρνουν οι ξένοι και από εκεί κυκλοφορείται. Εμείς το λέμε. Γίνεται μια αλληλοτροφοδότηση μεταξύ τους. Θέλω να πω ότι με μια τέτοια κίνηση γίνεσαι περισσότερο Ευρωπαίος. Και όχι μόνο αυτό. Συμβάλλεις στο να αλλάξει ολόκληρη η Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι σήμερα, ας το πούμε, ορισμένες από τις πιο ακμαίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χώρες που έχουν δικό τους νόμισμα. Φαίνεται στον άλλον ότι το να έχεις δικό σου νόμισμα είναι μια καθυστέρηση. Σας ρωτάω, πέστε μου στην αλήθεια, η Δανία είναι λιγότερο ευρωπαϊκή από εμάς? Όχι. Όχι. Η Σουηδία είναι λιγότερο ευρωπαϊκή από εμάς? Η Νορβηγία, η οποία δεν είναι καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι λιγότερο ευρωπαϊκή από εμάς? Με αυτή την έννοια, τι θέλουμε εμείς? Εμείς θέλουμε να βγούμε από ένα πλαίσιο
που μας εμποδίζει να αξιοποιήσουμε τη διεθνοποίηση, αν θέλετε. Αν το αντιμετωπίσουμε. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή, κοιτάξτε, μας κάνει μέσα στην Ευρώ, αποκτάμε το νόμισμα της Γερμανίας, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις δικές μας οικονομικές δυνατότητες. Γινόμαστε μια χώρα πελάτης, μια χώρα η οποία εισάγει. Η Γερμανία γίνεται μια χώρα εισάγει η οποία γιατί εξάγει. Δεν παράγει. Και, τι είπατε? Γι' αυτό εισάγει. Εισάγει γιατί δεν παράγει. Η Ελλάδα, δικιά μας, ναι, φυσικά, μα δεν μπορεί να παράξει, διότι δεν έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί χωρίς, ας το πούμε, να χρησιμοποιήσει το νόμισμά της. Mm-hmm. Δέστε τι μεγάλη, ας το πούμε, σύγκρουση. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, όμως το λέμε να αυτό. Να σας πω μια κουβέντα. Ποιος μας οδήγησε, βεβαίως, να πείτε, ναι, όσο θέλετε, ναι, γι' αυτό είστε εδώ, αλλά ποιος μας οδήγησε, οι πολιτικές επιλογές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια οδήγησαν τη χώρα, ας πούμε, στο να διαλύσει τον πρωτογενή τομέα. Στο να μην εκμεταλλευτεί παραγωγικά τα χρήματα που εισέπραξε, τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων, αλλά να τα κάνει πολιτικό χρήμα και σπατάλει απίστευτη όλα αυτά τα χρόνια το χρήμα που εισέπραξε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο να μην επενδύσει δηλαδή στην παραγωγή, θέλω να πω. Στο να μην έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξη σε χρόνια ολόκληρα και με ευθύνε των πολιτικών. Είναι δηλαδή, σα ακούω τώρα και μου φαίνεται σαν να αθωώνεται πολιτικέ διαδρομέ χρόνων κυβερνήσεων, οι οποίε διάλυσαν τον κρατικό μηχανισμό μέσα από τον κομματισμό, δεν λειτουργεί σε τίποτα, ας πούμε, ορθολογικά, οργανωμένα και αποτελεσματικά. Και η αιτία γι' αυτό είναι ο μηχανισμό του νομίσματο. Το νομίσμα είναι. Το μέσο. Είναι μέσο. Ναι. Είναι ένα μηχανισμό. Δεν είναι η ουσία ίσω τη πολιτική ή δεν πρέπει να διαμορφώνει την ουσία τη πολιτική. Ναι, όχι, δεν αθωώνεται κανείς, αλλά πάντα έχουμε στο μυαλό γιατί σε όλο τον Νότο. Σε όλο τον Νότο, ας το πούμε, και σε όλη την περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κυβερνήσεις οι οποίες ήταν αφαιρέγγυες, ασυνεπείς, ανίκανες κλπ. Έχει παίξει στην Ελλάδα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό το πράγμα. Λέτε, αλλά θέλω να σας πω. Ήταν σχεδιασμένο, ναι, αυτό, λέτε. Ήταν ένα σχέδιο αυτό στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν σχέδιο. Γιατί ήταν αποτέλεσμα αυτού που λέμε ενός ειδικού τρόπου καπιταλιστικής ανάπτυξης, ναι, του συστήματος του ίδιου, ναι, αυτής των νεοφιλελεύθερων αρχών κλπ. Αλλά είπατε κάτι. Δύο-τρία πράγματα. Ότι για τον πρωτογενή τομέα. Ήμουνα 2 δεκαετίες ευρωβουλευτής και τα ξέρω από κοντά. Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγροτική οικονομία ήταν ίδια ακριβώς με αυτή που γίνεται με τα δάνεια. Μας πλήρωνε. Παίρναμε πολλά λεφτά. Ήρθαν πολλά λεφτά για να μην παράγουμε. Θυμάστε τις επιδοτήσεις για το θάψιμο των προϊόντων. Θυμάστε τις ενισχύσεις για να σταματήσουμε να παράγουμε προϊόντα. Θυμάστε την αντικατάσταση των παρεμβάσεων στις τιμές, για να τις κάνει ανταγωνιστικές στο διεθνές επίπεδο, με τις εισοδηματικές ενισχύσεις που έκανε τους αγρότες συνταξιούχους. Εδώ παρεμβλήθηκαν και κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ κυρίως και της Νέας Δημοκρατίας, που τα χρησιμοποίησαν ψηφοδυρικά. Και ουσιαστικά εμείς ήρθαμε και καταστρέψαμε. Διέλυσαν τον πρωτογενή τομέα. Καταστρέψαμε και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού του πρωτογενή τομέα. Σχέδιο, μου λέτε, σχέδιο. Μα δεν έχεις δυνατότητα, διότι τα σχέδιά σου τα κάνουν τα κοινωνικά πλαίσια στήριξης. Δεν έχεις δυνατότητα να κάνεις σχέδιο. Mm-hmm. Αλλά να δώσω ένα σημαντικό. Είναι ένα μέσο το νόμισμα απλώς. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν θα έχει, ξέρω εγώ, τον πύργο του Άιφελ ή την κουκουβάγια της Αθηνάς. Όχι, έχει μεγάλη σημασία. Το νόμισμα είναι εκφραστής πολιτικών. Καταλάβατε. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει από κρίση μια χώρα, από ύφεση και από την κατάσταση αυτή της πίεσης του διεθνούς δανεισμού χωρίς να έχει ένα νόμισμα ανταγωνιστικό. Γιατί? Ποια είναι ένα από τα πολύ μεγάλα διεθνή οικονομικά προβλήματα? Η σύγκρουση Αμερικής και Κίνας. Mm. Ποιο είναι το κύριο θέμα της σύγκρουσης Αμερικής της Κίνας? Το νόμισμα της Κίνας. Τι τους λέει η Αμερική? Το έχετε υποτιμημένο νόμισμα. Γιατί δεν ανατιμά το νόμισμα η Κίνα το δικό της, όντας, αν θέλετε, ο μεγάλος πόλος, ο πλανητικός σήμερα, ο οποίος είναι σε ανάπτυξη, γιατί ξέρει ότι με το υποτιμημένο νόμισμα που έχει, διεισδύει στις παγκόσμιες αγορές, προστατεύει τη δικιά της αγορά και έτσι γίνεται αυτό το μεγαθύριο που γίνεται. Γιατί αυτά τα απλά πράγματα δεν τα σκεφτόμαστε? Γιατί έχουμε δημιουργήσει ένα ταμπού για το ευρώ? Θέλετε να φτάσουμε να ζει ο Έλληνας εργαζόμενος όπως ο Κινέζος? Αυτό που λέτε ισχύει. Όχι, βέβαια, στο επίπεδο της οικονομίας της χώρας. Στο εσωτερικό της χώρας υπάρχει πείνα και εξαθλίωση. Εννοείται. Η ίδια η χώρα είναι ισχυρή. Βεβαίως είναι ισχυρή. Εννοείται. Είναι ο μεγάλος παίκτης αυτή τη στιγμή. Εννοείται. Εννοείται. Η Δανία ή η Σουηδία έχουν το δικό τους νόμισμα. Σας το είπα και πριν. Δεν πάμε εμείς να γίνουμε Κίνα.
Να πω το εξής. Μας είχε πει ο Παπανδρέας θα γίνουμε Δανία του Νότου. Δεν γίναμε. Φυσικά δεν γίναμε. Φυσικά δεν γίναμε. Και πρόεδρε, θέλω να. Ναι. Πείτε το, αλλά να, θέλω να δούμε λίγο και την πολιτική προοπτική. Δηλαδή, δούμε και το πολιτικό υποκείμενο που θα κάνει τι. Τελειώνουμε σε αυτά εδώ. Το 1929 γίνεται η μεγάλη κρίση. Θυμάστε, την έχουμε δει και στους κινηματογράφους κλπ. Και σκοτώνουν τα άλογα, τα γεράσουν. Το έχετε δει αυτό το έργο. Λοιπόν. Πώς βγαίνει από τη μεγάλη κρίση οι Ηνωμένες Πολιτείες και τι ήταν ένα από τα κεντρικά στοιχεία της πολιτικής του Ρούσβελτ? Το ότι έβγαλε το δολάριο από το ευρώ, σε εισαγωγικά. Τι σημαίνει έβγαλε το δολάριο από το ευρώ? Το απόσπασε από την ισοτιμία του με το χρυσό κανόνα. Το έκανε, το υποτίμησε. Και από τότε η σειρά των ανέργων άρχισε να βρίσκει, δουλειά στις βιομηχανίες του Ντιτρόιτ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Αν είναι τελεία, κύριε Πρόεδρε, ναι. Και να συνεχίσουμε αμέσως μετά το μικρό διάλειμμα τη συζήτηση που νομίζω ότι είναι και ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Αλέκο Αλαβάνο. Για να δούμε λοιπόν, όλα αυτά χρειάζονται και το λεγόμενο πολιτικό υποκείμενο. Το κόμμα. Την παράταξη. Την πολιτική πλευρά που θα διεκδικήσει, θα εφαρμόσει κτλ. Και επειδή στον χώρο της αριστεράς φαίνεται να κυριαρχεί και να αλλάζει και ως κομματικός οργανισμός ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα προσκλητήριο αυτών των δυνάμεων δεν θα θέλατε να συμμετάσχετε κι εσείς? Διαμόρφωση ενός νέου φορέα. Ο οποίος θα αγωνιζόταν και μια άλλη πολιτική από αυτή που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα στη χώρα και η οποία απέδωσε τι απέδωσε, εν πάση περιπτώσει. Αφού ζούμε και την κρίση αντιπροσώπευσης. Να σας πω, μιλήσατε για αριστερά. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε μια στιγμή που, ξέρετε, η προέλευση. Γιατί όταν μιλάτε για αριστερά, μιλάτε για προέλευση ουσιαστικά. Δεν παίζει τόσο ρόλο όσο το πρόγραμμα. Η αριστερά είναι στην κυβέρνηση σήμερα. Είναι η Δημάρα, ένα κομμάτι της αριστεράς. Ο Φώτης ο Κουβέλης, όταν βρισκόμασταν μαζί στη Βουλή, ήταν ο πιο στενός μου συνεργάτης, καταλάβατε. Ναι. Με αυτή την έννοια μετράει το πρόγραμμα. Και με αυτή την άποψη εγώ βρίσκομαι σε πλήρη διαφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί νομίζω ότι η αντίληψη που έχει, που προβάλλει στην κοινωνία, η αντίληψη, κοιτάξτε, κεντρικά είναι ότι μπορούμε να καταργήσουμε το μνημόνιο και να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Ακριβώς. Εγώ λέω ότι αυτό είναι όχι 90%, είναι 100% αδύνατο. Γιατί είναι αδύνατο. Γιατί, κύριοι, πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι σε όλες τις ενέργειες στήριξης κάποιων χωρών η Ευρωζώνη βάζει ακριβώς το ίδιο μοντέλο μνημονιακό, να το πούμε όπως το λέμε εδώ στην Ελλάδα, όρων. Δέσε τώρα, ακόμη και για να χρηματοδοτήσει όχι την Ισπανία. Ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ισπανίας, στις ισπανικές τράπεζες, λέει θα συμφωνήσεις όμως εσύ σε πρόγραμμα λιτότητας κλπ. Και τέτοιο. Δεύτερον, θεσμικά αλλάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ετοιμάζεται το σύμφωνο για το ευρώ κλπ. Που γίνεται η ίδια η Ευρωζώνη, γίνεται μνημόνιο. Δηλαδή πια δεν θα εξετάζεται ο προϋπολογισμός μιας χώρας που έχει προβλήματα, ελλείμματα, χρέη κλπ. Ο προϋπολογισμός όλων των χωρών είναι ένα θεσμικό μνημόνιο. Και τέτοιο και τελευταίο. Το μνημόνιο δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα πια στην Ελλάδα. Να το σκίσεις, να το πάρεις έτσι τώρα ένα χαρτί και να το σκίσεις, καταλάβατε. Ναι. Δεν βγαίνει τίποτα. Ναι, αλλά θέλει. Πολιτικές, λέτε, οι οποίες δεν επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή. Οι πολιτικές είναι αδύνατο αυτές. Εδώ όμως, κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέτε τώρα, σε ανατρέπει τη βασική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή είναι η βασική του στρατηγική. Η κατάργηση του μνημόνιου και μάλιστα το λέει και παραστατικά. Σε ένα νόμο με ένα άρθρο. Κοιτάξτε, δεν είναι, το λένε και άλλοι αυτό. Το λένε και το λέει και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εντάξει. Το λένε και άλλοι. Ξαναλέω, χωρίς να έρθουμε σε σύγκρουση και χωρίς να βγούμε από την Ευρωζώνη, είναι αδύνατο να καταργήσουμε πια την πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει το μνημόνιο. Διότι θα είμαστε συνεχώς με ένα νόμισμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε εμάς, χωρίς ρευστότητα. Αν ρωτήσετε, ξέρετε ποιος θα ήταν ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης στην Ελλάδα σήμερα? Ένας ασύλληπτος πλαστογράφος. Ο οποίος θα έβγαζε πλαστά ευρώ δισεκατομμύρια και τα οποία θα έπαιρνε ο σουβλατζής, θα πήγαινα εγώ με ένα δεκάρικο να πάρω 5 σουβλάκια πλαστό, με το πλαστό θα αγόραζε αυτός κρέας, ο Κρεοπόλης θα αγόραζε από τον κτηνοτρόφο κλπ. Και εν γνώση ακόμη, εν γνώση μας ακόμη ότι είναι πλαστά. Κυκλοφορούσε χρήμα, λέτε. Δεν γίνεται χωρίς με αυτή την έλλειψη ρευστότητας. Αλλά αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω είναι ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Εντάξει, να μην δεχτούν τη δικιά μου άποψη. Είναι μία άποψη, πιστεύω, συγκροτημένη και στηριγμένη στην παγκόσμια εμπειρία. Μην δεχτούν. Να πούνε όμως ότι αν έχουμε προβλήματα, ρε παιδιά, με την Ευρωζώνη,
θα βάλουμε πρώτα το συμφέρον του λαού και μετά την Ευρωζώνη, θα αναγκαστούμε να φύγουμε από το ευρώ και να ετοιμάσουμε και ένα σχέδιο. Εάν χρειαστεί, δεν το θέλουμε εμείς. Είναι πολύ καθυστερημένη η πολιτική ζωή στην Ελλάδα. Όλες οι χώρες έχουν απαγορεύσει από το διάλογο τμήματα προβληματισμού, αυτό λέτε, γι' αυτό το λέτε. Κοιτάξτε, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν το σχέδιο Β για την περίπτωση εξόδου της Ελλάδας. Εκτός από εμάς. Η Φιλανδία έβγαλε σχέδιο για την περίπτωση εξόδου και δικής της, ότι είναι, μπορεί να είναι ασύμφωνη για τη Φιλανδία, εκτός από εμάς. Και το βλέπει αυτός δυστυχώς και στην κυβέρνηση. Αλλά ούτε ένας βουλευτής της αριστεράς. Αλλά μου βγεις και πεις αυτό όμως, κύριε Πρόεδρε, τώρα ότι εγώ έχω και ένα σχέδιο εξόδου από το είναι... ευρώ. Λειτουργεί από μόνο του. Τι θα πει μόνο λειτουργεί, λειτουργεί από μόνο του. Τι θα καταστροφικά όταν... για τις αγορές. Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές, σου λέει η κυβέρνηση. Σας άκουγα πριν έρθω εδώ μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που κάνατε του Eurogroup κλπ. Και λέγατε και εδώ ότι μπορεί ένα κοινοβούλιο να μην το ψηφίσει. Τι σημαίνει ένα κοινοβούλιο να μην το ψηφίσει? Σημαίνει ότι δεν παίρνουμε τα 40 δις. Τι σημαίνει ότι δεν παίρνουμε τα 40 δις? Ότι δεν μπορούμε να ξεπληρώσουμε τα δάνεια. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε σε πληρωμών. Ποια θα είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μας κλείνει κάθε δίωδο, ας πούμε, ρευστότητας εδώ πέρα. Τι σημαίνει για μας? Αναγκαστικά σημαίνει εθνικό νόμισμα. Όταν μπορεί να σου έρθει απ' έξω, δεν μπορεί εσύ απ' έξω, όχι γιατί το θέλει ο ελληνικός λαός ή το θες εσύ ως πολιτική δύναμη, δεν μπορεί εσύ να τα αγνοείς. Μου κάνει. Δηλαδή, έχω εκπλαγεί. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό είναι το σενάριο πια που ετοιμάζει η Ευρώπη για την Ελλάδα, την έξοδό της? Όχι, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή τα έχει χαμένα για την Ελλάδα. Τα έχει κυριολεκτικά χαμένα, παίζουν ρόλο οι γερμανικές εκλογές. Θέλουν να το ξεπεράσουν το θέμα. Το ελληνικό, αλλά εμείς υποφέρουμε. Θέλουμε να ανοίξει ένας δρόμος. Και γι' αυτό με ενοχλεί εμένα ότι κόμματα τα οποία έχουν αριστερή προέλευση συμβάλλουν σε αυτόν τον δρόμο. Κοιτάξτε, σε τέτοιες κρίσεις δεν μπορεί ένας λαός να ζει με τρόμο. Πρέπει να εξετάσει όλες τις περιπτώσεις. Όπως καταλάβατε. Ταυτόχρονα, το θέτει και ένας φίλος εδώ. Ήθελα να σας ρωτήσω και πριν, λέτε, ας πούμε, για αυτή την πολιτική από ένα κομμάτι της αριστεράς. Ταυτόχρονα εσείς μας προτείνετε μια πολιτική ή συζητάμε, εν πάση περιπτώσει, τη σκέψη αυτή που είναι ένα μοντέλο του παρελθόντος. Δηλαδή, όχι. Η δραχμή και η υποτίμηση είναι η δεκαετία του Πασόκ. Όχι, δεν είναι μοντέλο του παρελθόντος. Σας είπα ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ στις σημερινές. Αυτό είναι το μοντέλο μια σύγχρονης αριστεράς. Να γυρίσουμε σε αυτό που ζούσαμε το 85, το 90. Υπάρχει μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση του 2008-2009 πριν εξελιχθεί σε δημοσίου χρέους των συγκεκριμένων χωρών, που σύγκρινε δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σλοβακία και την Πολωνία. Και για το πώς αυτές ανταποκρίθηκαν στην κρίση. Και το συμπέρασμά της ήταν ότι η Πολωνία είχε πολύ καλύτερη δυνατότητα. Η Πολωνία είναι μία από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε λίγο θα πάμε. Έχουμε τις Πολωνές, είχαμε ή έχουμε ακόμη τις Πολωνές καθαρίστριες. Σε λίγο θα πάμε εμείς στην Πολωνία, αν δεν κόψουμε αυτό το δρόμο, ας το πούμε, που έχουμε. Γιατί είχε τη δυνατότητα μέσα από ένα νόμισμα το οποίο μπορεί να το χειριζόταν αυτή, και όχι το ακριβό νόμισμα που είχε η Σλοβακία, να ανταποκριθεί. Επομένως, μην μου λέτε για μόδες. Σας λέω, οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνανε αυτό. Μα ναι, αυτό λέω. Με καταλαβαίνετε. Η Βραζιλία, θα σας πω, μία από τις πολύ μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις σήμερα είναι η Βραζιλία. Πολύ μεγάλη, μεγάλη εξαγωγική δύναμη κλπ. Σε κρίση χρέους αρχές του 2000. Λοιπόν, η Βραζιλία έβαλε εμπόδιο σε κεφάλαια να έρχονται στη Βραζιλία, έδιωχνε τα κεφάλαια. Γιατί? Διότι η είσοδος κεφαλαίων, η μετατροπή τους από δολάρια ή ευρώ σε βραζιλιάνικο νόμισμα είχε ως αποτέλεσμα την ανατίμηση του νομίσματος. Και αυτό ήξερε ότι θα της κάνει τρομερό πρόβλημα στις εξαγωγές της και θα της αυξήσει τις εισαγωγές. Επομένως, έχουμε όλα αυτά τα διδάγματα εμείς. Δεν μπορεί, σας λέω, δεν μπορεί. Τι να εξάγουμε, Πρόεδρε? Το θέμα δεν παράγουμε τίποτα. Τουρισμό. Μόνο τουρισμό. Γιατί αγροτικά προϊόντα, γιατί δεν μπορούμε να εξάγουμε? Γιατί αυτό, να σπάσουμε αυτή τη μυρολατρία. Κοιτάξτε, συμφωνείτε. Αυτό θέλει χρόνια για να επανασυγκροτηθεί και η βιοτεχνική βάση της χώρας, να σου το πω έτσι. Και ο πρωτογενής τομέας και η βιοτεχνική βάση, και να διαμορφωθούν προϊόντα που θα τα πουλήσουμε με βάση αυτή την οπτική των πραγμάτων και θα αλλάξουμε το ισοζύγιο, θέλει χρόνια. Και εκτός των άλλων, θέλει πρώτες ύλες που θα τις αγοράζουμε πανάκριβα. Θέλει εργατικό δυναμικό σε άθλια οικονομική κατάσταση. Γιατί αυτό είναι μια προοπτική καλή? Γιατί πιστεύω ότι είναι λάθος να έχουμε αυτή την. Να επανέλθει, ας το πούμε, η ευρωψωροκόστενα. Εγώ πιστεύω ότι έχει τεράστιες δυνατότητες η Ελλάδα και θα σας πω, η κύρια δύναμη της, το πιστεύω πολύ βαθιά, η κύρια δύναμη της είναι
οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι σήμερα είναι πεταμένοι στον δρόμο. Το δρόμο είναι, έχω εντυπωσιαστεί από νέα παιδιά που τα ξέρα μικρά παιδιά, τα οποία σπούδασαν εδώ στα πανεπιστήμια, ή σπούδασαν έξω, ή κάναν μεταπτυχιακό έξω, ή κάναν διδακτορικό έξω. Τώρα κρύβουν τα πτυχία. Η οποία, κοιτάξτε, σε μια εποχή, ας το πούμε, όπου η γνώση είναι παραγωγική δύναμη. Ναι, δεν είναι μόνο το αλουμίνιο παραγωγική δύναμη. Το κεντρικό είναι η γνώση. Έχω μια τεράστια διαρροή εγκεφάλων και θα μπορούσαμε να είχαμε μια τεράστια αξιοποίηση. Ρέπει. Η ελληνική κοινωνία έχει ένα χαρακτηριστικό, τον παιδοκεντρισμό. Δηλαδή να βοηθήσει το παιδί να πάρει πτυχία. Τι να τα κάνει. Ναι. Όμως απ' την άλλη μεριά μπορεί να είναι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα φοβερό δυναμικό εδώ πέρα, το οποίο να κάνει τη χώρα μας κυριολεκτικά να αναστηθεί. Δεν μπορούμε εμείς να το απαγορεύουμε, καταδικάζοντας τη χώρα να είναι πελάτης της Γερμανίας και βλέποντας τα καλύτερα παιδιά μας να σηκώνονται να φύγουν. Δεν γίνεται. Είναι ένα έγκλημα και ενάντια στα παιδιά μας και ενάντια στην ίδια τη χώρα. Άρα, πολιτικά τι θα κάνετε, κύριε Πρόεδρε? Εντάξει, εκφράζετε ένα διαφορετικό λόγο που θα μου επιτρέψετε να κάνω μια εκτίμηση, προσεγγίζει πολύ με το λόγο του ΚΚΕ στην κεντρική του αντίληψη. Σκέφτεστε τη δημιουργία ενός ευρύτερου τέτοιου μετώπου? Κοιτάξτε, ναι, το σκεφτόμαστε αυτό. Το σκεφτόμαστε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και στο επίπεδο του ΚΚΕ, είναι ίσως δύσκολο. Πιστεύω το ΚΚΕ που ήταν το κόμμα που είχε δικαιωθεί. Έτσι δεν είναι? Αυτό έκανε κριτική στην Ευρωζώνη, δεν την έκανα εγώ. Mm-hmm. Δεν έκανα τέτοια κριτική. Τέτοια. Έκανα και εγώ την κριτική, δεν έκανα αυτή την κριτική και αρνιόταν και έλεγε κλπ. Το ΚΚΕ όμως κλείστηκε στον εαυτό του. Αρνείται να κάνει πολιτική, αρνείται να κάνει συνεργασία. Το καλό είναι ότι μέσα στην κοινωνία γίνονται πάρα πολλές διεργασίες. Δηλαδή, σκέψεις σαν και αυτές που σας είπα έχουν πια κοινωνικές δυνάμεις και εγώ πιστεύω ότι μέσα στο Γενάρη θα υπάρχει η δυνατότητα αυτό να εκφραστεί έτσι συγκροτημένα ένα τέτοιο ρεύμα. Είναι μια πραγματική προοπτική μιας κυβέρνησης της αριστεράς. Το ΚΚΕ λέει ότι δικαιώνεται που δεν τάχθηκε υπέρ αυτής της επιλογής. Κοιτάξτε, αν δούμε τους συσχετισμούς, η προοπτική μιας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπαρκτή. Αλλά εγώ σας λέω, η αριστερά είναι στην κυβέρνηση ήδη τώρα. Mm-hmm. Για μένα το θέμα είναι το πρόγραμμα. Δεν δηλαδή, βλέπετε πρόγραμμα διαφορά οποίο... δηλαδή σε μια τέτοια επιλογή? Αυτό μου λέτε. Λέτε η αριστερά είναι στην κυβέρνηση λέγοντας για τη Δημάρ, ναι, απαντώντας το ερώτημα που αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η πιθανή έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση θα είναι μια αντίστοιχη πολιτική με αυτή που κάνει η Δημάρ δεν τώρα? Εύχομαι να είναι αυτό. Δεν εύχομαι να είναι αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να σας πω ότι εγώ δεν βλέπω ότι θα είναι πρόεδρος για την Ελλάδα απλώς το να έρθει μια άλλη κυβέρνηση που θα μας λέει θα μείνουμε στην Ευρωζώνη και θα καταργήσουμε το μνημόνιο. Θυμάμαι τον Κουβέλη που έλεγε εμείς θα δώσουμε τη Δημάρ, θα δώσουμε τα πάντα για το καλό των εργαζομένων, το όριό μας όμως είναι το ευρώ. Ναι. Ποιο είναι το όριο του ευρώ? Είδατε τις τελευταίες όλες ας πούμε έτσι αποφάσεις που λήφθηκαν μαζί με την Τρόικα και καταδικάζουν τη χώρα μας στον εξαφανισμό. Μας κάνουν έρημο, μας κάνουν τίποτα. Μια χώρα που έχει πέσει τόσο πολύ θέλει δεκαετίες για πρόεδρε, να σηκωθεί. Σας φοβίζει ένα άλλο φαινόμενο που αναπτύσσεται μέσα στην κοινωνία, γιατί δεν αναπτύσσονται μόνο αυτές οι συζητήσεις. Υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο που λέγεται Χρυσή Αυγή, η οποία δείχνει τα δόντια της και με πολύ σκληρό τρόπο, δείχνει να παίρνει μεγάλα ποσοστά στη δημοσκοπήση, να βγαίνει τρίτο κόμμα. Σας ανησυχεί αυτό? Πάρα πολύ με ανησυχεί. Με ανησυχεί κυρίως και η Χρυσή Αυγή πάρα πολύ. Η γνώμη μου είναι ότι η Χρυσή Αυγή θα έπρεπε να τεθεί εκτός νόμου. Είναι μια καθαρή απειλή απέναντι στις στοιχειώδεις κοινοβουλευτικές λειτουργίες. Mm-hmm. Θα έπρεπε να τεθεί εκτός νόμου όταν έχουμε αυτές τις προκλήσεις, όταν έχουμε την μετατροπή ενός κόμματος σε παρακράτος, όταν έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις βίας στη χώρα μας. Mm-hmm. Και εδώ να σας πω κάτι. Έχει σκεφτεί κανείς η αλλαγή νομίσματος τι επιδράσεις θα έχει στο θέμα της μετανάστευσης? Έχει σκεφτεί κανείς ότι ο άλλος φεύγει από τον Μπαγκλαντές. Mm-hmm. Περνάει 10 χώρες. Φτάνει και στην Τουρκία που είναι μια χώρα που είχε τουλάχιστον μέχρι τώρα και έχει ακόμη ανάπτυξη σε σχέση με την Ελλάδα. Mm-hmm. Εμείς έχουμε ύφεση. Γιατί δεν μένει, λέτε εκεί? Γιατί έρχεται στην Ελλάδα και σταματάει εδώ στην Ελλάδα. Γιατί έχει ένα πολύ ακριβό νόμισμα, ένα διεθνές νόμισμα, το οποίο έχει πολλαπλάσια αξία. Mm-hmm. Δεν μετράει δανική κορώνα ή σουηδική κορώνα στο Μπαγκλαντές, το ευρώ και το δολάριο. Αυτά τα δύο νομίσματα. Γι' αυτό σταματάει. Άρα, κόβει έχουμε και τον δρόμο, λέτε, στην πραγματικότητα και τη μετανάστευση. Εσείς όμως, κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Επειδή θέλετε αυτό το θέμα. Μπορεί να μην συμφωνείτε με αυτό που λέω. Γιατί
μια κυβέρνηση δεν έχει βάλει κάποιους επιστήμονες να μελετήσουν αυτό το θέμα. Γιατί ένα πανεπιστήμιο δεν έχει μελετήσει αυτό το θέμα. Συνέπειες του νομίσματος στις μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα. Όχι ένας προβληματισμός, αλλά. Αλλά θα το ρωτήσω όμως και πρώτα. Εσείς από την άλλη πλευρά δεν προβληματίζετε όμως. Σε μια περίοδο που υπάρχει μια ευρύτερη αναταραχή στην περιοχή, με μεγάλες αλλαγές στο γεωπολιτικό σύστημα, εσείς προτείνετε μια μοναχική διαδρομή. Όχι μόνο. Μια ξεχωριστή διαδρομή της χώρας. Δεν είναι μοναχική. Με όλους τους κινδύνους που έχει στο περιβάλλον αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι μοναχική. Η Ευρώπη είναι δίπλα μας. Είναι χώρες σχετικά πλούσιες κλπ. Μέσα στον χώρο της Ευρώπης, αλλά αξιοποιώντας και τους άλλους γείτονες, θα υπάρξουμε. Όχι όμως υποταγμένοι σε αυτές τις πολιτικές που έχουν κάνει. Το να βγούμε σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να εξάγουμε στην Ευρώπη. Πρέπει να αναπαράγουμε. Σημαίνει ότι θα έχουμε ένα τουρισμό ο οποίος θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός από της Ισπανίας και της Πορτογαλίας που θα έχουν το ευρώ. Σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουν άλλες ροές σε πιο ισότιμη βάση. Σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο, πώς το λένε, αναπτύσσοντας την οικονομία σου, θα μπορέσεις να πάρεις μηχανήματα από την Ευρώπη. Με θα μπορείς να πάρεις γνώσεις. Θα έχεις ένα τεράστιο πληθωρισμό ταυτόχρονα. Σημαίνει ότι θα έχεις ένα τεράστιο πληθωρισμό. Γιατί τι έχεις. Αφού θα κόβεις χρήμα. Γιατί να έχεις τεράστιο πληθωρισμό. Αφού θα κόβεις χρήμα. Τι γιατί. Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται χρήμα. Τεχνικά. Διψάει για χρήμα. Είναι διψασμένη γη η χώρα μας. Εννοείται ότι θα κινηθείς βάζοντας ένα όριο όταν ο πληθωρισμός γίνει πρόβλημα να σταματάς εκεί πέρα. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Μου λέτε να το εφαρμόσουν και εδώ. Το πρόβλημα της Ευρώπης. Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι οι Γερμανοί επιβάλλουν ένα τρόμο για το θέμα του πληθωρισμού. Γιατί τον έχουν. Με συνέπεια, διότι αν η Ευρώπη είχε πιο ισότιμες σχέσεις, δεν παρενέβαινε τόσο πολύ και είχε μια δυνατότητα να δώσει μια μεγάλη ρευστότητα στις χώρες, να υπάρχει ευρώ, να κυκλοφορήσει, να κινηθεί εδώ η αγορά μας, να κινηθεί η βιοτεχνία μας, δεν θα ήταν τα ζητήματα έτσι, τα προβλήματα. Και δεν θα μας έμπαινε αυτό το δίλημα. Το όνομα μας μπαίνει όμως για να γίνουμε Ευρωπαίοι, για να γίνουμε Ευρωπαίοι. Και να σας πω κάτι, η αστάθεια της περιοχής, ενώ είναι ένας αποθαρρυντικός παράγοντας, μας ευνοεί. Να σας πω γιατί. Ολοκλήρωση και θέλω να σας ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε. Τελειώνω αμέσως, ίσως μίλησα πολύ. Γιατί δεν θέλουν μια Ελλάδα εχθρική. Δεν τι θέλουνε. Θέλουν μια Ελλάδα φιλική. Θέλουν μια Ελλάδα με την οποία να μπορούν να συζητάνε, να συνεργάζονται. Δεν θέλουν μια Ελλάδα. Και εμείς το θέλουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω κάτι. Υπήρχε ένα άρθρο στη Financial Times πριν 2-3 μήνες, το οποίο το διάβασα και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Τι έλεγε. Ήταν ένας πρώην επικεφαλής των εμπειρονομών, θυμάμαι ήταν ειδικής καταγωγής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κεντρικά, ο οποίος έλεγε το εξής. Με βάση τα γεγονότα στη Συρία, λέει ότι αν η Ελλάδα αποφάσιζε να. Πράγμα το οποίο διαφωνώ εγώ, δεν συμφωνώ να το κάνει αυτό η Ελλάδα. Να δώσει ναυτικές βάσεις στη Ρωσία για εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι αναμένεται να τις χάσει, διότι ο Ασάντ δεν στέκει, η Ελλάδα θα μπορούσε να εξασφαλίσει όλο το αντίτυπο του διεθνούς χρέους. Εγώ διαφωνώ τις αμερικάνικες βάσεις να τις αντικαταστήσουμε με ρωσικές. Αλλά σας λέω τι δυνατότητες τελειγμών μας δίνει. Έχουμε δυνατότητες. Είναι έχουμε μια χώρα λοιπόν που τώρα μπορεί να ζήσει. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι, τουλάχιστον με αυτά που ξέρουμε τώρα, ένα μεγάλο κομμάτι είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γύρω στο 70%. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι αντίον όλων των πολιτικών δυνάμεων. Βρίζουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας το σύνολο της πολιτικής. Ένα τμήμα των πολιτών επιλέγει την έκφρασή του όσον αφορά στην αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις. Που όμως επιμένουν στην παρουσία και τη διαδρομή μέσα από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εννοείται και το κομμάτι εκείνο που υποστηρίζει τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό είναι το πολιτικό τοπίο. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Το πολιτικό τοπίο σε στιγμές κρίσης, όπως έχουν δείξει διάφορες χώρες, αλλάζει με θεαματικό τρόπο. Αν με ρωτούσατε εμένα στο τέλος του Δεκέμβρη του 2011, πριν από ένα χρόνο, αν θα περίμενα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα ήμουν πάρα πολύ διστακτικός. Θα σας έλεγα τώρα, πλάκες κάνουμε περίπου. Ναι. Αλλάζει με ένα θεαματικό τρόπο. Εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε στο λαό χωρίς τρόμο, χωρίς να λέμε ότι όποιος μιλάει για το ευρώ, πώς το λένε, κάνει κάτι το οποίο απαγορεύεται και είναι καταστροφικό για το χώρο. Εάν εξηγήσουμε στον κόσμο, αν του πούμε ότι έλα,
Εσύ θα αποφασίσεις για την τύχη σου με δημοψήφισμα. Αν ακούσει όλες τις απόψεις, θα ακολουθήσει το σωστό δρόμο. Θα έχουμε θεαματικές αλλαγές. Και ελπίζω να μην είναι τόσο θεαματικές. Γιατί εδώ μιλάμε. Που είχε θέσει το θέμα του δημοψηφίσματος. Πώς έπρεπε να το κάνουμε τότε, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε. Και να είχαμε γίνει μια ώρα αρχίτερα αυτό που λέτε, να είχαμε κάνει αυτό το βήμα. Λοιπόν, τότε. Εδώ πέρα ερχόμαστε στο εξής. Σε αυτό ακριβώς, ότι αν δεν αλλάξεις πλαίσιο και κάνεις μια προωθημένη ενέργεια, μπορεί να στραφεί ενάντια σου. Δηλαδή, λέει, ας το πούμε, λένε κάποιοι ότι εμείς θα διαπραγματευτούμε πιο σκληρά, ναι, με ακριβώς την Ευρωζώνη. Ναι. Και πιστεύω ότι είναι ειλικρινής όταν το λένε. Αν δεν αλλάξεις πλαίσιο και δεν είσαι έτοιμος όμως να βρεθείς και εκτός ευρώ, μπορεί να γυρίσεις ενάντια σου. Θυμηθείτε τον Καραμαλή. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον, ναι, παλιό. Έκανε, αν θέλετε, την πιο τολμηρή ενέργεια που είχε γίνει απέναντι στη Δύση. Έβγαλε την Ελλάδα από το στρατιωτικό ΝΑΤΟ. Αλλά επειδή δεν τολμούσε να προχωρήσει παραπέρα, αυτή η ενέργεια γύρισε ενάντια μας. Αξιοποίησε την απουσία μας η Τουρκία και μετά εμείς παρακολούσαμε να μπούμε στο στρατιωτικό ΝΑΤΟ. Επομένως, πού θέλω να καταλήξω είναι να αφήσουμε τη συζήτηση ελεύθερη. Ο λαός, παρότι έχει χάσει ταυτότητες, είναι μπερδεμένος, έχει σύγχυση. Αν ακούσει μια ελεύθερη συζήτηση, πιστεύω θα επιλέξει τον καλύτερο δρόμο για αυτόν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημερίζουμε. Θα πάμε να κάνουμε. Ειδήσεις. Τίτλους ή αναγραφή που μας περιμένει. Έλα, να μην πάμε. Πάμε να δούμε τους κυριότερους τίτλους έως αυτή την ώρα. Συμφωνία για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους αναζητούν Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωζώνη εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες καθυστερήσεις, διαμηνεί η ελληνική πλευρά. Εφικτό χαρακτήρισε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί να υπάρξει συμφωνία στο σημερινό Eurogroup, εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά σε μια λύση για το ελληνικό ζήτημα. Οργισμένη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού μετά τη σε βάρος του διαιτησία από τον Αλέξανδρο Αρετόπουλο στον αγώνα με τον Πλατανιά. Κάνει λόγο για παροδία που εκθέτει διεθνώς το ελληνικό ποδόσφαιρο, επισημένοντας ότι η ΠΑΕ θα προστατέψει με κάθε τρόπο τα ένομα συμφέροντά της. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος δεν απέκλεισε την άμεση προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη. Ο αγώνας έληξε 2-1 υπέρ του Πλατανιά. Έως τις 9 Δεκεμβρίου παρατείνουν οι εισαγγελείς την αποχή από τα καθήκοντά τους παρά την εγκύκλιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για περικοπή μισθών και πειθαρχικούς ελέγχους. Νέες αποχές από τα καθήκοντά τους σήμερα, αύριο, καθώς και στις 6 και 7 Δεκεμβρίου αποφάσισαν οι δικηγόροι. Κλειστά θα μείνουν σήμερα και αύριο τα φαρμακεία. Οι φαρμακοποιοί επίσης αναστέλουν επαόριστον την επιπιστώση χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την κλοπή στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η αστυνομία, ωστόσο, αναζητεί άλλα δύο άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Το κόμμα του κυβερνήτη Αρτούρ Μάσα αναδεικνύεται πρώτο στις πρόωρες περιφερειακές εκλογές στην Καταλωνία, χωρίς ωστόσο να πετυχαίνει αυτοδυναμία. Ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, ενώ η 12η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα Πανθρακικός Άρης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα. Γεια σου, Άννα μου. Λοιπόν, πάμε και στον καιρό με την κυρία Σούζη που μας περιμένει. Με καλημέρα στοιχεία. Και πάλι. Τα σημερινά τα είχαμε, τοπικές συννεφιές στα ανατολικά και νότια. Πάμε στον αυριανό καιρό κατευθείαν. Εντάξει, οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Αύριο, Τρίτη, αργά το απόγευμα προς το βράδυ, έχει μια μικρή καθυστέρηση όλο το σύστημα. Βροχές στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Και την Τετάρτη, οι βροχές θα μείνουν στη Δυτική Ελλάδα, όπου πιθανόν να είναι και κάπως πιο έντονες. Αλλά μέχρι εκεί, μέχρι την Τετάρτη, αργά το βράδυ δηλαδή. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ, μετά στις περαιτέρω ενίσχυση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οπότε την Τρίτη στο Ιόνιο, 7 τοπικά 8, 6 και βαθμία 7 στο Αιγαίο. Και την Πέμπτη βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο στη Δυτική Ελλάδα έντονες. Την Παρασκευή σχεδόν σε όλη τη χώρα μέχρι αργά το βράδυ, που θα βελτιωθεί ο καιρός στον κορμό της Ελλάδας, αλλά θα μείνουν οι βροχές στη Δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Επίσης, οι νοτιάδες την Παρασκευή ενισχύονται από το πολύ, απόγευμα 8 και τοπικά 9 και θα κρατήσουν και την Παρασκευή το πρωί ενισχυμένοι και μετά θα εξασθενήσουν. Και μια εικόνα για το Σαββατοκύριακο, όπου θα έχουμε το Σάββατο και την Κυριακή βροχές στη Δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός. Έτσι κάπως. Ευχαριστούμε, κύριε Βαλίδη. Λοιπόν, καλημέρα και τον Γιώργο τον Κορομιλά, τον τεχνικό μας. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Ετοιμαστείτε. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αυταπασχολούμενοι, ιδιοκτήτες, οι έχοντες εταιρεία κτλ. Φορολογούμενοι γενικώς. Εδώ έχει το πακετάκι. Αλλά πριν, Γιώργο μου, δούμε μαζί τα στοιχεία και τις πληροφορίες που υπάρχουν, λέω να δούμε και ένα θέμα που έρχεται και επανέρχεται και είναι ξανά παρόν. Την ιστορία των φαρμάκων.
φαρμακείων, των χρεών προς τα φαρμακεία κτλ. Σήμερα και για δύο μέρες τα φαρμακεία θα είναι κλειστά και μετά διακόπτεται η επιπιστώση καταβολή φαρμάκων. Το έχουμε ξαναζήσει. Παράδοση φαρμάκων. Επομένως, πάμε λοιπόν στον αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Κυριάκο Θεοδοσιάδη. Τον καλημερίζουμε. Μας περιμένει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Θεοδοσιάδη. Κρατήστε λίγο το μικρόφωνο, ένα λεπτάκι. Ναι. Βλέπουμε και την Ελένη προετοιμάζεται εκεί. Ναι, έπεσε η επιστροφή. Εντάξει, Ελένη, εντάξει. Δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα, κύριε Θεοδοσιάδη. Ναι, τώρα σας ακούω. Ωραία. Καλή λοιπόν, σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπαίνετε σε αυτές τις κινητοποίησεις για μια ακόμη φορά, κύριε Θεοδοσιάδη, να πετύχετε τι. Από την άλλη πλευρά, από ό,τι καταλαβαίνω από την κυβέρνηση, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε λεφτά. Αυτό είναι η απάντηση. Τι θα γίνει τώρα. Και η δική μας απάντηση αυτή είναι. Δεν έχουμε λεφτά για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Άρα τι γίνεται τώρα. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι η κυβέρνηση έχει λεφτά και δεν μας τα δίνει γιατί έχει κάποιον λόγο. Λέμε ότι και εμείς δεν έχουμε λεφτά. Ναι. Και επειδή και εμείς δεν έχουμε λεφτά, οι προμηθευτές μας δεν μας χορηγούν φάρμακα και γι' αυτό έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε άλλο. Δηλαδή, τι περιμένετε να γίνει τώρα, υπάρχει κάποια επαφή, υπάρχει κάποια πρόταση που μπορεί να βρεθεί κάποια λύση, γιατί αλλιώς πάμε σε ένα διέξοδο πάλι. Σήμερα και αύριο κλειστά και από Τετάρτη δεν δίνεται φάρμακα με πίστοση. Κοιτάξτε, εμείς την λύση και την διέξοδο την επιδιώξαμε πριν από 2-3 μήνες και δεχθήκαμε και υπογράψαμε ένα συμφωνητικό με την κυβέρνηση, σύμφωνα με το οποίο παρατείναμε προς τα πίσω τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντί μας. Αυτές οι προθεσμίες τις οποίες συμφωνήσαμε, η κυβέρνηση δεν τις στήρισε. Το πρόγραμμα εκτροχιάστηκε. Εμείς εντωμεταξύ είμαστε ανοιχτοί σε όποιον κινείται σε αυτόν τον τόπο. Η κυβέρνηση χρωστάμε στις τράπεζες, χρωστάμε στις αποθήκες, χρωστάει σε όποιον κυκλοφορεί. Ναι. Και αν σήμερα δεν έχουμε ευτυχή κατάληξη στο Eurogroup, δεν ξέρουμε κι εμείς τι θα γίνει. Δεν θέλουμε να πούμε τι θα γίνει. Επομένως, λέω, μήπως αυτή η κίνησή σας είναι λίγο. Πώς να το πει κανείς, εκβιαστική με έναν τρόπο. Όχι, δεν είναι καθόλου εκβιαστική, διότι δεν μπορεί να πει να χαρακτηριστεί κάποιος εκβιαστής όταν υποχωρεί συνεχώς και παρατείνει προς τα πίσω την πίστοση. Κάποτε όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία με τον Ιωπή, η πίστοση που του παρήχαμε ήταν 30 ημέρες, τώρα έχει πάει στις 100 ημέρες και ούτε αυτές οι 100 ημέρες δεν τηρούνται. Ένα αυτό. Δεύτερον, εφόσον πάρουμε σήμερα τη δόση, αύριο ή στις αρχές Δεκεμβρίου, αυτά τα χρήματα δεν θα πάνε στον ΕΟΠΗ παρά μόνο για τα χρέη του 11 και του 10, τα οποία όντως δεσμευθήκαμε να τα συνδέσουμε με τη δόση και να περιμένουμε μέχρι να πάρουμε τη δόση. Υπάρχουν όμως τα τρέχοντα του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου, τα οποία δημιουργούν ένα καινούργιο χρέος. Ναι. Αυτή τη στιγμή του 11, του 10 και του 12 που τρέχουν τα χρέη προς τα φαρμακεία ξεπερνάνε το 1 δις. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, όσο αυτό το ποσό ανεβαίνει, η κυβέρνηση και διάθεση να έχει. Πιο δύσκολο δεν μπορεί, γίνεται. Και δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα τόσο τεράστιο χρέος. Αυτός είναι ο δικός μας ο καημός. Απ' την άλλη πλευρά, κανένας από τους προμηθευτές μας δεν αντιλαμβάνεται την κατάσταση αυτή ώστε να παρέχει και ανάλογη πίστοση ή χαλάρωση προς τις απαιτήσεις από εμάς. Κατά συνέπεια, κύριε Θεοδοσιάδη, τουλάχιστον σταματάμε τη συσσόρευση χρεών. Κατανοητό. Κατανοητό. Ευχαριστούμε και ευχαριστήσουμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν, και εγώ. Καλή για να αντέξουμε όλα αυτά που θα ακούσουμε αμέσως μετά από τον Γιώργο Κορομιλά και θα συζητήσουμε εδώ. Κάνουμε διάλειμμα. Νομίζω χρειάζεται ένα διάλειμμα, να πιει κανείς ένα νεράκι, κάπως να ηρεμήσει λίγο, να κάτσει πιο χαλαρά στον καναπέ. Το χαπάκι της πίεσης. Να πάρει πίεσης. Το χάπι του αν χρειάζεται, κανένα υπογλώσιο. Μερικοί το πήραν νωρίτερα. Το πήραν νωρίτερα, το βλέπω. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ετοιμαστήκατε και εσείς και εμείς. Με τα ευχάριστα. Για πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθούν κλιμάκια, συντελεστές, φορολόγησης, ανακατηγορίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Πάντα σύμφωνα και μάλιστα πρέπει να επισημάνω ότι εγώ είδα μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχαν δύο διαφορετικά σενάρια που παίζαν. Δηλαδή έπαιζε και μάλιστα το έχω δει και να έχει αναρτηθεί και σε ιστοσελίδες κλπ. Παίζανε δύο διαφορετικά φορολογικά. Πριν να ανοίξουμε τη συζήτηση, πήρε ρωτάει και ένα φίλο εδώ. Η ηλεκτρονική δήλωση του ΕΕ για το 12 θα παρατεθεί και μετά τις 30-11 του, έχεις ακούσει κάτι, Γιώργο? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόθεση για παράταση, αλλά θα δουν ανάλογα με το πόσες έχουν υποβληθεί και το τι προβλήματα γιατί υπάρχουν, πιθανόν να δώσουν. Κάποιοι φορείς έχουν ζητήσει παράταση, από εκεί πέρα είναι θέμα καθαρά του Υπουργού. Μέχρι 30. Μέχρι τις 30 είναι έτσι καλύτερα τώρα και θα δούμε τι θα γίνει. Και θα δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με τους μισθωτούς και συνταξιούχους, να βλέπουμε και τις κάρτες, να τις σχολιάσουμε εδώ όλοι μαζί. Εντάξει, εδώ έχουμε την κλίμακα λοιπόν που ξεκινάει με 25 χιλιάρικα. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει αφορολόγητο όπως βλέπετε. Υπάρχουν τα πρώτα 25 χιλιάρικα με 21%.
τα επόμενα 23 με 36% και μετά πάμε στους 45. Βέβαια, στη θέση του αφορολογείου. Δηλαδή μετά τα 48 είναι 45%. Ακριβώς. Στη θέση του αφορολογίου όμως έχουμε μείωση φόρου μη επιστρεπτέα που θα είναι μόνο για μισθωτούς συνταξιούχους. Ξεκινάει από 1950 ευρώ και κλιμακούνται. Θα τη δούμε πιο κάτω που έχουμε παραδείγματα πώς ακριβώς κλιμακούνται. Για τους αυταπασχολούμενους. Για τους αυταπασχολούμενους στα πρώτα 50 χιλιάρικα με 26% και το υπερβάλλον ποσό με 33%. Προσοχή, με αυτή εδώ την κλίμακα θα φορολογούνται ομόρυθμες, ετερόρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου κλπ. Εφόσον τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων. Μάλιστα. Και για τα ενίκια, ένα από τα σενάρια, είχαμε δει άλλο σενάριο την προηγούμενη φορά. Ένα από τα σενάρια τώρα λέει ότι τα πρώτα 12 χιλιάρικα θα πηγαίνουν με συντελεστή. 10% είναι. Όχι 12 που λέει εκεί πέρα, 10% για να πηγαίνει 1.200. Και το υπερβάλλον ποσό θα πηγαίνει με 33%. Ω αυτοτελές ποσό. Ανεξάρτητο ποσό. Νίκια, από ενίκια που λέμε. Από ενίκια. Δεν αθρίζεται αυτό το εισόδημα. Δεν αθρίζεται. Δεν αθρίζεται. Και όπως θα δούμε πιο κάτω, έχουμε και φτιάξει και ένα απλό παραδειγματάκι. Υπάρχει ωφέλεια για αυτούς που έχουν πραγματικά χαμηλά εισοδήματα. Παραδείγματος χάρη είναι μισθωτός. Και έχει και ένα ενίκιο. Αν τα αθρίζαμε και τα βάζαμε στην κλίμακα, θα είχε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρηση. Ενώ τώρα ωφελείται. Ναι, ωφελείται και είναι πιο δίκαιο αυτό. Ποιοι δεν ωφελούνται. Και πρέπει να ληφθεί μια μέρη πριν την οριστικοποίηση του φορολογικού νομοσχεδίου. Ένας που έχει μείνει άνεργος και του έχει μείνει μόνο το ενίκιο. Σε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση, όταν έχει ένα 10% ας πούμε, 12 χιλιάρικα, αυτός φορολογείται και εδώ πρέπει να δει το Υπουργείο το τι θα γίνει. Υπάρχει μια μέρη. Πάμε σε εταιρείες. Σε εταιρείες, σύνολο κερδών. Και μιλάμε για τις εταιρείες ΑΕΠ κλπ. Και αυτές τις μικρές ομόρυθμες ετερόρυθμες που έχουν βιβλία τρίτης κατηγορίας. 26% στο σύνολο των κερδών και τα διανεμόμενα κέρδη 10%. Αν ήθελε να είναι αναπτυξιακό, έπρεπε να παίξει ανάποδα. Έπρεπε να παίξει 10% στο σύνολο και στα διανεμόμενα 26%. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις για κάποιον ο οποίος θέλει τα κέρδη να τα αφήσει μέσα και να κάνουμε μερικά συγκριτικά παραδείγματα. Συγκριτικά παραδείγματα τώρα. 12 από την αριστερή πλευρά, 13 από την άλλη. Ακριβώς 12, ο φόρος του 12 και ο φόρος που θα είναι και το 13, ναι. Οικονομικό 13, ναι. Και δίπλα τα εισοδήματα του 13, που σημαίνει θα φορολογηθούν με τη δήλωση που θα υποβάλουμε το 14. Μάλιστα. Γιατί μάλιστα. Όλα τα καινούργια πάνε εκεί. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στα 5 χιλιάρικα δεν είχαμε καθόλου φόρο. Τώρα πρόσεξε τι γίνεται. Έχουμε 1050 αναλογούντα φόρο, μείον 1950 που βλέπαμε αυτή η μείωση φόρου, που πάει μέχρι τα 18 χιλιάρικα αυτούσια σε αυτό το ποσό. Άρα μηδέν. Μηδέν. Δεν σου δίνει τίποτα πίσω. Ναι. Στις 10.000 βλέπουμε ότι έχουμε μια διαφορά, γιατί από 500 ευρώ φόρο πας στα 150 με το καινούριο. Άρα είναι μια έμεση αύξηση του αφορολογίου, θα λέγαμε, σε 9.000. Άρα ωφελούνται λοιπόν τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Ωφελούνται, αλλά θα πρέπει να πούμε το εξής. Με την κατάργηση, όταν έχεις και καταργείς την προσάυξη του αφορολογίου του λόγω παιδιών, εδώ δεν έχει ληφθεί μέρημνα ώστε αυτή η μείωση φόρου που βλέπουμε στη στήλη την προτελευταία να έχει ανάλογη προσαύξηση με, τα παιδιά. Με αποτέλεσμα να ωφελείται κάποιος μέχρι 25 χιλιάρικα, όπως θα δούμε πιο κάτω όπως θα συνεχίσουν οι παρουσίαση. Αλλά αυτό ανάγαμος, αν είναι με δύο παιδιά ή αν είναι με τρία παιδιά ή αν είναι με τέσσερα παιδιά, δεν έχει καμία ωφέλεια. Μάλιστα. Εδώ δεν έχει ληφθεί μέρημνα, δηλαδή είναι το άλλο τρελό το του συστήματος. Το βλέπουμε, το βλέπουμε στη δεύτερη κάρτα και βλέπουμε πώς αυξάνει ο φόρος. Βλέπετε ότι στα μέχρι τα 40 χιλιάρικα, μέχρι τα 42 για την ακρίβεια είναι, γιατί εμείς πηγαίνουμε ανά 5.000 το μέχρι τα 40 χιλιάρικα βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα μια κάποια μείωση φόρου. Από τα 42 και πάνω, γι' αυτό βλέπουμε στα 45, είναι 0. Και πέφτει τσεκούρι, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά να έχουμε πολύ μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση λόγω ότι η κλίμακα. Να μην είναι προοδευτική, αλλά μείνει με τρία κλιμάκια από 9 κλιμάκια τα οποία είχε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Και αν προχωρήσουμε στα ανώτερα εισοδήματα, θα δούμε, βέβαια, να μου πει κάποιος, υπάρχουν εισοδήματα τώρα πάνω από αυτά τα ποσά σε επίπεδο μισθωτών ή συνταξιούχων. Μισθωτό, νομίζω ότι δεν έχουν απομείνει, απλώς τα βλέπουμε και στα γρήγορα και την επόμενη για έχουν την ιστορία. Έχουν μείνει στα χαρτιά μόνο. Ναι, μόνο γιατί έχουν μείνει στα χαρτιά, δεν έχει μείνει τίποτα παραπάνω. Για να κάνουμε εμείς εδώ πράξεις, ακριβώς. Λοιπόν, και φτάνουμε μέχρι τις 100, τώρα πάμε στους αυτοαπασχολούμενους, που εδώ πέρα υπάρχουν τέτοιου είδους εισοδήματα. Αν θα πάμε στους αυτοαπασχολούμενους, βλέπουμε για τα εισοδήματα του 2013 και δίπλα έχουμε και μια στήλη για τα εισοδήματα αμιγώς από ενίκεια το τι γίνεται. Ποια ήταν η φορολογική επιβάρηση μέχρι τώρα, φορολογικό 12 και οικονομικό 13 και τι θα γίνει για τα εισοδήματα του 2013. Βλέπουμε κατευθείαν ότι ειδικά στους αυτοαπασχολούμενους, ανεβαίνει πάρα πολύ, γιατί ένας αυτοαπασχολούμενος με 20.000 βλέπουμε ότι θα πάει στα 5.200 από 2.420 που ήταν σήμερα. Ενώ αντίστοιχα, αν είναι το μοναδικό εισόδημα το από ενίκεια, θα πάει στα 3.840 από 2.420 που ήταν. Βλέπουμε δηλαδή τις επιβάρυνσεις. Και αυτές, όσο προχωράμε, αν πάμε στα και δούμε και τις άλλες καρτέλες, τις οποίες έχουμε, βλέπουμε ότι αυξάνονται όσο ανεβαίνουν και τα ποσά. Βλέπουμε ότι θα υπάρχει μία ωφέλεια.
βλέπετε ότι υπάρχει τώρα κάποια ωφέλεια στους αυτοαπασχολούμενους, σε αυτούς που δηλώνουν εισοδήματα. Δηλαδή πάνω από τις. Πάνω 70... από τις 65.000. Περίπου εκεί πέρα, 70.000, αρχίζει να υπάρχει κάποια ωφέλεια στους συγκεκριμένους φορολογουμένους. Και τώρα. Πάμε να δούμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. 15.000 είναι το άθροισμά μας. Κάποιο λάθος έκανα εγώ, ναι, κατά τη μεταφορά στην, ναι, καρτέλα. Λοιπόν, μισθή συντάξει 10.000, ενίκεια 5, σύνολο είναι 15.000. Ναι. Δεν κάνουμε νέα αριθμητική, δεν μαθαίνουμε. Όχι, εντάξει, δεν έχει. Λοιπόν, ο φόρος του 2012 ήταν 1.670 ευρώ. Ο φόρος του 2013 1.620. Αν θα τα αθρίζαμε όμως αυτά, αν θα τα αθρίζαμε, θα ήταν έτσι. Όπως αν ήταν, δεν τα αθρίζουμε. Ναι, αν δεν τα αθρίσουμε, πάμε με τη νέα κλίμακα. Ναι. Οι μισθοί συντάξει στα 10 χιλιάρικα θα φορολογηθούν με την κλίμακα που είδαμε πρώτη-πρώτη, οπότε θα έχει 150 φόρο. Μάλιστα. Τα ενίκια θα του δώσουν 500 φόρο ή 650, που σημαίνει έχει 970. Σε σχέση με το να τα άθριζε. Γιατί αν τα άθριζε, θα πήγαινε στα 1620. Επομένως έχει σημαντική ένδυση. Έχει σημαντικότατη. Σημαντικό όφελος. Θα λέγαμε ωφέλεια. Αλλά είναι αυτό που είπε Γιώργο όμως, ότι αν είναι ένας άνεργος και έχει ένα εισόδημα ακόμα από ενίκια. Την έχει πατήσει. Την έχει πατήσει γιατί του έχει μείνει μόνο αυτό το εισόδημα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τώρα, αν θα δούμε σε επίπεδο αυτοαπασχολουμένων, τις διαφοροποιήσεις στο εισόδημα και στο φόρο, βλέπουμε τεράστιες διαφορές και στα εισοδήματα με 25.000, αλλά και στα επιπλέον εισοδήματα τα οποία έχουμε. Αν προχωρήσουμε τις δύο καρτούλες που έχουμε ακόμα, βλέπουμε ότι πότε αρχίζει να μειώνεται. Κοιτάξτε να δείτε, αρχίζει να μειώνεται εκεί στα 70-75 χιλιάρικα και ωφελημένοι. Φαίνονται να είναι όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα λόγω της διάρθρωσης της νέας κλίμακας, η οποία έχει ανώτατο συντελεστή το 33% για εισοδήματα πάνω από 50.000 ευρώ. Τώρα, επειδή ρωτάνε Γιώργο εδώ. Βέβαια, και... έχουμε κι άλλα να δούμε, γιατί συγγνώμη, Δημήτρη μου, υπάρχουν και πάρα πολλές αλλαγές για τη συνουσία. Πάμε για νέο φορολογικό νόμο. Και όταν λέμε για νέο φορολογικό νόμο, δεν λέμε για πασαλήματα στον υπάρχοντα. Από αρχή μέχρι τέλος έχει ξαναγραφεί. Νέο νόμο. Υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία θα πρέπει να δούμε. Εντάξει, εγώ θέλω να σε ρωτήσω για δύο πράγματα. Για να ενημερώσουμε. Για τα ακίνητα και για τα αυτοκίνητα, τα τεκμήρια. Μάλιστα. Τι θα γίνει εκεί, τι παίζεται, τι λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, σε επίπεδο τεκμηρίου τα ακίνητα. Ναι, σε επίπεδο τεκμηρίου, σε επίπεδο μεταβίβασης που λένε ότι θα μειωθεί ο φόρος. Τι θα γίνει με αυτά όλα τα σενάρια. Σε επίπεδο τεκμηρίου. Και τα δύο σενάρια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, σε επίπεδο δηλαδή διαρών για το φορολογικό, δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία μείωση στα τεκμήρια των σπιτιών. Ένα παλιότερο έλεγε ότι υπάρχει μία μείωση και για μένα σωστό ήταν να υπάρχει. Σε τεκμήριο δεν υπάρχει μείωση και αναμένουμε παράλληλα εκτός από το φορολογικό αυτό νόμο να κατατεθεί και ένα άλλο φορολογικό νομοσχέδιο που θα είναι η φορολογία των ακινήτων, όπου εκεί θα ξεκαθαρίσει αν θα υπάρχει μείωση στους φόρους μεταβίβασης κλπ. Αυτό μέχρι τέλος του χρόνου, μέσα στο χρόνο. Μέσα στο χρόνο. Μέσα στο χρόνο το πάμε στα αγιοταχή. Στα αγιοταχή, σε επίπεδο τεκμηρίων υπάρχει μία μικρή μείωση στα πολύ χαμηλού κυβισμού. Δηλαδή σε αυτά που είναι σήμερα 1.200 κυβικά που ξεκινάγαν από 4.000, οι πληροφορίες λένε ότι το τεκμήριο θα ξεκινήσει από 3.200. Απλώς θα γίνει μεγαλύτερη η κλίμακα, δηλαδή θα υπάρχουν 5 κλιμάκια πλέον στον υπολογισμό των τεκμηρίων. Άρα τα πάνω από 1.600 κυβικά εκατοστά θα έχουν τεκμήρια περίπου στα ίδια. Δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη μείωση. Ένα 3% να υπολογίζουμε μείωση. Το λένε κάποιοι φίλοι για να τρέξουν ή να καταθέσουν πινακίδες, αν είναι. Αν δεν αλλάξουν. Στα χαμηλά μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά οι μειώσεις θα φτάσουν μέχρι και το 10% σε επίπεδο τεκμηρίου. Αλλά στα υπόλοιπα δεν υπάρχει. Ετοιμάζει και τα επόμενα και προχωράμε. Θα ετοιμάσουμε βέβαια σιγά σιγά και τα επόμενα για να τα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλημέρα, να σε καλέσουμε. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να σα πούμε και την τελευταία καλημέρα και τα στοιχεία από τι αγορέ. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε είμαστε. Με τα ευχάριστα. Πολύ. Ελάτε να δείξουμε μια ματιά. Πάμε στις αγορές. Για να στις αγορές, λοιπόν, μέσα από την επενδυτική πλατφόρμα της FXM, στο fxm.gr. Πάμε λοιπόν στην ισοτιμία ευρωδολαρίου, που σημείωσε πολύ μεγάλη άνοδο, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μια συγκεκριμένη απόφαση για την Ελλάδα στο σημερινό Eurogroup. Είναι πιο αισιόδοξοι οι επενδυτές από τους δικούς μας. Το τελευταίο κλείσιμο ήταν στο 1,2975. Ευρώ-ελβετικό, εδώ η ισοτιμία επιστρέφει κοντά στη σύνδεση του 1,20, χωρίς ενδιαφέρον λοιπόν για τους επενδυτές, στο 1,2050. Δολάριο-γιεν, η ισοτιμία εμφανίζει εξαιρετικές αντοχές και θα επιχειρήσει να κινηθεί προς νέα υψηλότερα επίπεδα. Το τελευταίο κλείσιμό της ήταν στα 82,45. Ο χρυσός τώρα διέσπασε μια πολύ κρίσιμη αντίσταση και πλέον κινείται στα 1750. Τεχνικά όρος προς τα 1780, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Στα 1750 δολάρια η ουγγιά βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Άνοδο κατέγραψε ο μαύρος χρυσός στο πετρέλαιο και αυξάνονται οι πιθανότητες για μια κίνηση προς τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πώς φάνηκε, ρε παιδί μου, όμως, στο βενζινάδικο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα, είναι απίστευτο. Έτσι. Και μετά δεν συμβαίνει το ανάποδο. Το όχι.
Με την ίδια ταχύτητα. Τέλος πάντων, τελευταίο κλείσιμο στο 88-20. Πάμε και στον Ντάο. Σημαντικά κέρδη κατέγραψε λοιπόν ο Αμερικανικός δείκτης που κατάφερε να περάσει και πάλι πάνω από τις 13.000 μονάδες. 13.000 ακριβώς ήταν το τελευταίο κλείσιμο. Αυτά για σήμερα. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να έχουμε καλό Eurogroup, καλά αποτελέσματα. Εσάβριν τα σπουδαία. Άντε, καλημέρα. Άντε.